Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από τώρα και μέχρι τις 12 και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Είναι ρε φίλε το ψημί το πέναλτι. Κερδίζει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Φωνάζει τούμπα σαμάτα, σαμάτα. Φωνάζω κι εγώ από μέσα μου όμως. Σαμάτα, σαμάτα. Θα πληρωνόμασταν Πάγκο. Over 1,5 goal στο ημίχρονο, over 3,5 corner στο ημίχρονο και anytime scorer σαμάτα. Το anytime scorer πότε εσύ τι θα βαρέσει πέναλτι. Anytime scorer. Γιατί το βαράω πέναλτι και anytime scorer μπορεί να έχει με μια σαμάτα απόσταση. Δεν χάνει πέναλτι ο σαμάτα. Από έτσι πως ήταν, ναι, με πανέκα θα το έκανα από εδώ και μετά, ναι. Ναι. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός οργανισμός. Προσφά, αφού είπε, εγώ του είπα. Ναι. Χτύπα το, όχι. Γιατί ο Ζαΐρης έχει παίξει anytime scorer. Εγώ και πολλοί κόσμος ακόμα. Και πολλοί κόσμος ακόμα. Και μάλιστα, δεν με μιλάει. Εχθές κάποια στιγμή ο Πέτρος. Συγγνώμη λίγο, αν το δω στα μηνύματα. Φίλος εκπομπής Πέτρος μου λέει: αν έχεις, λέει, βάλε hat-trick σαμπάντα. Αυτό ναι, το ναι, προέκ, ναι, 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 το χώρισε πάρα πολύ. Υπήρχε μια θετική άβρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Σαμάτα... Στην περιραίωση ατμόσφαιρα για το Σαμάτα και φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μπιζάρισε έτσι από την κερκίδα. Ναι, πριν την έναρξη του αγώνα. Ναι, αλλά και στη φάση του πέναλτι. Ναι, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός οργανισμός και δεν κάνω πλάκα, καλά έκανε που δεν το βάρεσε ο Σαμάτα. Κάτσε, ρε Γιώργο, σοβαρός οργανισμός, δηλαδή άμα το βαρούσε ο Σαμάτα θα ήταν ασόβαρος. Φυσικά. Ασόβαρος θα ήταν αν πήγαινε ο Κοτάρσι, όπως κάποτε θυμάσαι, που ο Πασχαλάκη ζήτησε από τον Λουτσέσκου να εκτελέσει. Τι να εκτελέσει, φάουλ. Σε μια. Πέναλτι ή φάουλ. Πέναλτι. Σε ένα μάτσο που είχε κρυθεί, ναι, στο αίτη το πρωτάθλημα, μήπως φάουλ. Πέναλτι ήταν. Πέναλτι. Και μάλιστα καλά που δεν το βάρεσε. Γιατί πάλι. Γιατί θα μας γλεντούσε όλη η φύση. Γιατί ρε εγώ. Γιατί εκείνη την ημέρα είχαν παίξει πολύ Πασχαλάκης πέναλτι 50 απόδοση. Άστο. Ναι. Εχθές πάντως θα ράσει καλημέρα και σε σένα. Θέλει μπήκε και στην κουβέντα, ναι. Καλό. Εχθές ήταν καλός ο Σαμάτα. Ο Σαμάτα χθες πέρα από την πλάκα έπαιξε το πρώτο του 90 λεπτό με τον ΠΑΟΚ. Να μια καλή αρχή. Ναι. Να μια και πάλι, ναι, δεν έβαλε γκολ. Ναι. Εκεί βέβαια στο. Πρέπει να παίξει πολλά λεφτά σε πολλά λεφτά σε Σαμάτα, ναι. Ακούσα πώς ας πούμε μια χύτρα. Ναι. Σπυρίτσα γέρα. Μπράβο. Έτσι τον ακούω και τον βλέπω το Θανάση. Ναι. Πού μένει Θανάση, έξω από παγκάκι, τίποτα. Πάντως να πούμε για το Σαμάτα ότι πραγματικά ήταν το πρώτο 90 λεπτό σε ένα μάτς. Πλησίασε, δηλαδή δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ ολόκληρο μάτς από την αρχή, ναι, στο τέλος χωρίς να γίνει αλλαγή. Μπαίνοντας έτσι μου έδωσε χαρτάκι ο Χάρης Μανουλίδης, μου λέει πλησίασε, λέει, πάρα πολύ να κάνει και μια άλλη φορά στην με τον Αστέρα Τρίπολης να κάνει 90 λεπτό. Ναι. Αλλά εκεί έγινε αλλαγή, στο 89 μπήκε ο Τζίμας. Ναι. Ο Σαμάτα δεν πήγε, ας πούμε, τώρα να κάνει πρώτο νερό, Απρίλιο βέβαια, έτσι. Το μαγάζι, να παίζει 12 ακόμα το πιού. Ναι, αφού έχασε το στοίχημα, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα έχανε και. Δηλαδή, πέσε, ρε παιδί μου, Κωνσταντέλια τώρα. Τον έπαιζε ο Καζαμπάκα 1,5 τελική στην εστία. Ναι. Πάλι θα έβρισκε τραγούδι. Ναι. Κωνσταντέλια είναι ο Ντιέγκο για το. Μπράβο. Ο μικρός Ντιέγκο. Ο μικρός Ντιέγκο. Οκ, δεν το βάλε. Ο Σβάμπ την άλλη φορά. Ο Σβάμπ έχει βάλει ποτέ σκαρία δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. Έβαλε με τον Πάο και έχει ξαναβάλει. Έχει βάλει δύο γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Θέλει λίγο ποιο ψάξιμο. Παιχνίδι. Δεν θυμάμαι. Α, θέλει και λίγο ψάξιμο. Όχι, θέλει ψάξιμο. Γιώργο, αν ήταν 10 χρόνια θα ήθελε λίγο ψάξιμο. Τώρα πρέπει να το θυμάσαι κατευθείαν. Αυτά πρέπει να τα μοιράζει δώρο σε εμά του θαυμαστέ σου. Ωραία, μίλα, εσύ θα το ψάξει. Όχι, δεν είπα τώρα. Όχι, τώρα σκατουλάκι. Τώρα σκατουλάκι, μίλα μόνο σου. Είπα ότι δεν χρειάζεται. Όχι. Όχι. Ρε αγόρι μου καλό, αν ήταν ένα παίκτη που ήταν 10 χρόνια. Φιλιά στο σπίτι. Ποιο σπίτι? Στο σπίτι. Το πουλάω, το πουλάω το σπίτι. Πούλα το. Αν ήταν ένα παίκτη που ήταν 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ, να θέλει ψάξιμο. Αλλά αυτά τα δωράκια έπρεπε να τα κάνει μόνο. Εντάξει, κάντα μόνο εσύ τώρα. Εγώ τα κάνω μόνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ήδη μα έχετε βρει, το αντιλαμβανόμαστε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάντω πλήρωσε πολύ κόσμο. Ωραία, έτσι. Μάγκα μου. Διπλό η Φορτούνα, γκολ ο Τζόλη, πάρτι 4 στη μάπα τώρα. Δίκιο έχει. Ναι, δίκιο. Έχω δίκιο. Το δικό σου το build-up πήγε καλά. Πολύ καλά. Τι είχε δώσει στο build-up εσύ χθες, ένα build-up κόρνερ. Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο. Βγήκε. Βγήκε. Over 3,5 κόρνερ στο ημίχρονο. Βγήκε. Αυτό και γκολ Σαμάτα. Είναι ο το over 1,5 στο ημίχρονο πώς βγήκε.
Over 1,5 γκολ δεν πήγαν στο ημίχρονο, ρε Πάγκο. Α, ένα και ένα, δύο, ναι. Δύο και τρία, πέντε. Τα κόρνερ βγήκαν όντως. Βγήκανε, ρε, 4-5 κόρνερ. Δηλαδή μόνο και το Σαμάτα είχα στήσει. Μόνο το Σαμάτα είχα. Την κεφαλιά που είχε στο πρώτο ημίχρονο, όχι, στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Δεν είχε, στο πρώτο δεν είχε φάση. Μόνο του δίνανε την μπάλα στο 9, ναι, και την έστρωνε σε κάτι άλλο να σουτάρουν οι άλλοι. Τι καλό παιδί και ο Σαμάτα. Γιατί θυσιάζεται για την ομάδα, όπως είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό να σας πω τώρα γιατί πρέπει να το διευκρινίσω. Ναι. Εχθές ένας φίλος το πρωί, καθώς ερχόμουν εδώ, μου λέει: σήμερα κύπελο, ο Έλληνας θα διαπρέψει. Εγώ επειδή. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό δεν είμαι και πολύ με το διεθνές ποδόσφαιρο. Λέω Έλληνας, κύπελο, ο Τζόλης, ορμάται. Ναι. Βγήκα εδώ στο μικρόφωνο και μετά το απόγευμα με παίρνει ο φίλος μου τηλέφωνο, Βραδάκι, μου λέει: στάπα, τι μου τα είπες, του λέω. Εδώ με το μόνο που διέπρεψε μια κίτρινη κάρτα, λέω, πήρε ο Χρήστος Τζόλης. Ναι. Ποιος Χρήστος Τζόλης, μου λέει. Καλά, ρε, του λέω, δεν μου είπες, θα διαπρέψει ο Έλληνας σήμερα στο κύπελο. Ρε, ο Ευθύμης Κουλούρης, λέει, σου λέω. Ναι. Α, κάτσε, λέω, μου τα αλλάζει τώρα. Μπιφτέκας είσαι κι εσύ. Όχι, μου τα αλλάζει. Μα αυτός λέει: ρε, εσύ, εγώ νόμιζα ήξερα για Κουλούρη ότι παίζει με την Πογκόν και ότι θα βάλει γκολ, θα περάσει τον τελικό. Πέρασε. Και γκολ έβαλε, όπως τα είπε η εκπομπή χθες. Ναι. Απλώς δεν κατάλαβα ότι τα έλεγε, μου τα έλεγε για τον Τζόλι. Ναι, για τον Τζόλι. Αλλά μου τα έλεγε, νόμιζα ακόμα τα έλεγε για τον Τζόλι. Τα έλεγε για τον Ευθύμη. Είσαι μπιφτεκάς. Ναι, εύκολο μπιφτεκάς. Παιδιά, είσαι μπιφτεκάς. Είσαι μπιφτεκάς. Ναι, εντάξει, ακούστε λίγο. Ο φίλος μου αυτός, ο οποίος είναι σοφός άνθρωπος ποδοσφαίρου, νόμιζε ότι εγώ ένα του λέω, ας πούμε, δέκα μου. Κατάλαβες πολύ. Όχι, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα. Ένα μου λε καλύτερα. Καταλαβαίνω 10. Μπράβο. Λέει, ρε, ποιος Τζόλης, είναι δυνατόν? Ο Τζόλης είχε την πιο πολύ δύσκολη αποστολή. Δεν παίζεται, λέει, Λεβερκούζεν. Πες τώρα μου τα κάνεις φραγκόδι. Εσύ γιατί ανέλησες, δηλαδή, η Φορτούνα Ντίσσελντορφ και να πάει στο τελικό με την Τον έχω εμπιστοσύνη, σου λέω, ρε. Τον έχω εμπιστοσύνη, αλλά νόμιζα ότι μου έλεγε για τον Τζόλης. Δεν ήξερα ότι ήταν. Λοιπόν, ήταν η ιστορία που σας είπα χθες για τον Κουλούρη. Εγώ νιώθω μέσα μου ότι δικαιώθηκα. Είσαι μπιφτεκάς. Νιώθω ότι έστειλα πολύ κόσμο ταμείο χθες. Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς εκεί έξω. Καταλάβα το λέμε ότι είναι ο Κουλούρης. Ακριβώς. Είσαι μπιφτεκάς. Ακριβώς. Μπράβο στον Ευθύμη Κουλούρη και κατεβέκτας. Μπράβο και στην εκπομπή. Στον τελικό η Πογκόν παίζει με τη Βίσλα Κρακοβίας, η οποία. Τι έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια? Σε μια πρόκληση βάρος του Ηρακλή, τώρα είναι στη Β' Εθνική. Αυτό είναι. Στη Β' κατηγορία είναι η Βίσλα. Το σηκώνει ο Κουλούρης δηλαδή. Θα το σηκώσει. Την παράταση βέβαια χθες, αλλά. Εντάξει, ήταν πιο δύσκολο τώρα. Τελικό λοιπόν ο Ευθύμης Κουλούρης. Ερώτηση: κουίζ, έχει τίτλο Κουλούρης στην καριέρα του? Ήτανε δηλαδή, θέλω να πω, στα κύπελα του ΠΑΟΚ. Ήτανε στο. Με Ίβιτς προπονητή. Με Ίβιτς, μήπως ήτανε. Ο Ίβιτς που είχε πει στην Τρίπολη. Μπράβο. Για τον Ευθύμη, δεν με ρωτήσατε. Για τον Κουλούρη. Και φεύγει, ναι. Εκείνη τη σεζόν, είναι η σεζόν του κυπέλου. Ναι. Ή είναι η. Ναι, στην τύχη λες. Με σβάμπ βρήκες αυτό που έψαξες. Ποια σεζόν κυπέλου, ρε φίλε? Ποια σεζόν κυπέλου? Ο Ίβιτς δεν πήρε κύπελο στο Βόλο? Πήρε. Όταν ακόμη γινόταν εκεί τελική με κόσμο. Γιατί τώρα θα γίνει με ολογράμματα. Και πρέπει να πω, γιατί ξέρω, εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, ότι είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει δύο γκολ ως βάρος. Πες, δεν ξέρω. Α. Αλήθεια τώρα το λες? Τώρα μπήκα και ενώ όρμηξε. Α. Α, πρώτη φορά που πετυχαίνει δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. 185 συμμετοχές, 27 γκολ. Αυτό τι σημαίνει? Όχι, θέλω να σου πω συνολικά. Πρώτη φορά σκόραρε δύο γκολ σε ένα μάτς. Άρα ο Στέφανς Βαμπ. Βγήκε κάτι καλό από το όχι του Σαμάτα. Και αν καταφέρει να πετύχει ένα ακόμα γκολ μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί υπάρχουν αγώνες, θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό γκολ και αυτός. Θα φτάσει στα 10 σε όλες τις διοργανώσεις. Θα μείνει. Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι το ζόρι δεν το έχει ο Σβάμπ. Γιατί να φύγει ο Σβάμπ, εγώ δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, πασάμω άλλο λέω, ότι το ζόρι δεν το έχει ο Σβάμπ. Ο Σβάμπ δεν έχει καμία αγωνία. Ο Σβάμπ θα βρει συμβόλαιο. Πού? Παντού. Στην Αυστρία. Παντού, όχι, αλλά. Λέω εγώ, θα βρει συμβόλαιο. Δηλαδή δεν θα μείνει άνεργος. Γιώργο, όταν βρίσκει ξένο παίκτη σε αυτή την εποχή που αλλάζουν συμβόλαια και σαμπουκάμισα και κάνει κάτι τέτοιες ομιλίες στα αποδυτήρια. Εγώ δεν λέω ότι τις κάνει αυτές τις ομιλίες για να το παίξει καλό παιδί στη διοίκηση και να πάρει συμβόλαιο και Λουτσέσκου και αυτά και τέτοια. Πώς ξαφνικά δηλαδή ο Σβάμπ έγινε, δεν τον βλέπω το Σβάμπ και πάμπα. Ο Σβάμπ αυτή τη στιγμή είναι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, είναι. Μία από τις πέντε αξιόπιστες λύσεις σε δεκάδα. Ο Σβάμπ κάποια στιγμή μπορεί να είχε φανταστεί ο Λουτσέσκου στο μυαλό του ότι είναι ο τέταρτος μου χαφ, με τη μεταγραφή Ιανουαρίου του Μάρκος Αντώνιο. Δηλαδή να έλεγε ότι έχω Μεϊτέ ως Δόεφ, Μάρκος Αντώνιο, Σβάμπ Τσιγκάρα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι Σβάμπ Μεϊτέ, Μεϊτέ Σβάμπ. Ναι. Δεν είναι άλλοι. Θέλω να πω δηλαδή για αυτό που σας είπα προηγουμένως για το Σβάμπ, έχει ουσία. Ο Σβάμπ έχει κάνει συνέντευξη και είπε ότι δεν ανησυχώ για το μέλλον. Και χθες το είπε. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανησυχεί. Τι εννοώ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανησυχεί? Ότι μπαίνει στη διαδικασία να ρισκάρεις και να πεις ότι εγώ θα βρω καλύτερο από το ΣΒΑΠ ή τον κρατάς αυτόν τον Μπεκταρά? Τώρα πήρες θέση. Άρα τον κρατάς, δεν κάνεις ερώτηση. Γιατί να μην πάρω θέση, ρε Γιάννη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ξάδερφός μου είμαι, τι είναι, ματζέτης του είμαι? Δηλαδή, σε σχέση με πράγματα που έχει δώσει ο ΣΒΑΠ, δεν τα έχει πάρει από άλλους χαφ τα τελευταία χρόνια. Πώς θα το κάνουμε? Ωραίος, ωραίος. Και γιατί να καθίσει ο ΠΑΟΚ να ψάξει να... Γιατί δεν, κακό είναι? Όχι, ωραίος, δεν σου λέω που παίρνει θέση. Άλλο λέω. Είναι, δηλαδή, γιατί να βγω εγώ στην αγορά να ψαχτώ και να λέω ότι πήρα τον ΟΣΔΟΕΦ και ο ΟΣΔΟΕΦ βάζει μια σειρά γκολ και μετά έχει χαθεί. Έβαλε κάποια γκολ και μετά χάθηκε. Αυτή τη στιγμή ο ΟΣΔΟΕΦ μπορεί να είναι και η τέταρτη επιλογή του Λουτσέσκου. Ναι. Έτσι φαίνεται. Φωνάζει. Γιατί να μην κλείσω ένα παίχτη ο οποίος και επαγγελματίας είναι και μου προσφέρει πράγματα. Ο ΣΒΑΠ, για να δώσω να καταλάβετε, έχει 48 ματς την πρώτη του σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τις υπόλοιπες τρεις σεζόν. Εκεί να ήταν εύκολα τα ματς, γιατί είχε έρθει μεταγραφή, ξέρεις, είχαν γίνει. Ναι, μετά λέει έχει 52-40-45. Ναι. Δίνει, είναι γεμάτες σεζόν, χωρίς τραυματισμούς. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο αμεθλάσει. Έχει σημασία και ποια από αυτά είναι βασικό στη δουλειά. Αυτό είναι σημαντικό, το χωρίς τραυματισμούς. Απλά βάζει τη μία ζυγαριά ότι εγώ αφήνω το ΣΒΑΠ να φύγει και από την άλλη ζυγαριά θα ψάξω να βρω ένα χάφ σαν το ΣΒΑΠ και καλύτερο. Πού πάει η ζυγαριά? Ότι κρατάω τη σιγουριά. Ωραίο. Κρατάω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν ψάχνει ένα συμβόλαιο και μετά να πει κοροϊδεύω και τα γράφω όλα στα παλιά μου τα παπούτσια. Δεν είναι τέτοιος τύπος καταρχήν ο ΣΒΑΠ. Αυτό λέω. Ωραία. Για τον Αυστριακό συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραία. Εντάξει. Και φάνηκε αυτό εδώ ξεκάθαρα. Άμα τυχόν ο ΠΑΟΚ είχε κάποιο project άλλο, θα έβλεπα και τον Μάρκος Αντώνιο χθες με τη Λαμία. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορεί ο Λουτσέσκου να θυσιάσει την ομάδα για να φτιάξει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος φεύγει γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει διάθεση και καλά κάνει. Είναι μεγάλος σε ηλικία και αργός, λέει ο Γιώργος. Μπράβο. Τι μπράβο, δεν το είναι γράφει, μεγάλος σε ηλικία και αργός ο Στέφαν ΣΒΑΠ. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν έχει. Λέω, έτσι μπορεί να το βάλει στο τραπέζι αυτό. Το θέμα είναι αν μου διασφαλίσει ότι θα φέρει ένα μικρότερο σε ηλικία και πιο γρήγορο. Πολύ ωραία. Αυτό και να σου κάνει δουλειά. Φυσικά εσύ έχει μειονεκτήματα. Εσύ τώρα πιστεύεις ότι ο ΣΒΑΠ θα ζητήσει τετραετές συμβόλαιο? Δηλαδή τι θα πεις? Τώρα θα νομίζει και ο κόσμος το βασικό θέμα της εκπομπής μας. Όχι ρε, κουβέντα κάνουμε. Το συμβόλαιο του ΣΒΑΠ. Το Σεπτέμβριο γίνεται 34 χρονών. Ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει αν θεωρεί μπορεί να τον κρατήσει ή όχι. Ναι. Αυτό, τελειώσαμε. Εντάξει, εκεί μας βρίσκεται στην ανάρτηση που έχουμε κάνει. Τι έχει η ανάρτησή μας? Έχει φωτογραφίες από χθες. Αγωνιστικές είναι οι φωτογραφίες πλην μιας. Ένα ωραίο σκηνικό έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ένας πιτσιρικούλης ντυμένος στα πράσινα, φίλος του Παναθηναϊκού, είναι έξω από το πούλμαν της ΑΕΚ. Σταματάει εκεί κόσμο, φωτογραφίζεται, ενώ παίχτες της ΑΕΚ μετά το τέλος του μάτς, φωτογραφίζεται, παίρνει αυτόγραφα, έχει τα πανίνι του εκεί, τα αυτοκόλλητα του, τα υπογράφουν. Και φτάνουμε σε σημείο βέβαια να αναδεικνύουμε τέτοια πράγματα τα οποία σε άλλες εποχές, ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα περνούσαν απαρατήρητα. Εδώ δεν περνάνε απαρατήρητα. Καλό είναι που τα αναδεικνύουμε. Κάποια στιγμή όμως θα ήταν ακόμη καλύτερο να μην χρειαζόταν να τα αναδείξουμε, γιατί θα ήταν τόσο συνηθισμένα και τόσο συχνά που δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε καμιά αναφορά. Έγινε όμως, ήταν όμορφο. Ωραία αγωνιστική, ανακατατάξιο αγωνιστική. Ξαναμπήκαν όλοι στο παιχνίδι για μένα. Ναι. Το οποίο ήταν ένα πιθανό σενάριο. Δηλαδή, έτσι όπως έβλεπες το πρόγραμμα, έλεγες ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν χάσει η ΑΕΚ, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, υπήρχαν όλα αυτά τα πιθανά αποτέλεσμα. Ξέρεις, θα μπαίναξαν όλοι. Εμένα, ακόμη και ο Ολυμπιακός που έγινε στο μείον 6, φυσικά με 7 παιχνίδια που έχει μπροστά η ιστορία και με έναν καλό Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν πηγαίνει τώρα, δηλαδή του έχει τελειώσει η βενζίνη και πάει με τεπόζιτο και αναθυμιάσει ή βρίσκει κάτι φόρα, βάζει νεκρά και με ό,τι έχει. Ένας καλός Ολυμπιακός. Καλός. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, έβγαλε κάτι άλλο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του. Έπαιξε με Ελκάμπη και περιφερειακό επιθετικό το Γιόβετιτς και του πήγε πολύ αυτό. Του πήγε αυτό. Γιατί την προηγούμενη φορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, που πήγε πάλι να κάνει κάτι ανάλογο ο Μεντιλίμπαρ, εκεί έβαλε τον Ελκάμπη και έβαλε δίπλα του τον Ναν. Εκεί δεν του βγήκε. Αλλά εδώ ο Γιόβετιτς του πήγε αυτός ο ρόλος πολύ. Και έχει φορτούνες, έχει δώσει. Πόσα assist έχει δώσει, 10. Όλες οι ομάδες με βάση τη βαθμολογία μπορεί να πάρουν πρωτάθλημα και όλες μπορούν να βγουν και τέταρτες. Ναι, σωστό. Είναι σωστό, αυτό. Σωστό. Ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η ουσία συγκεκριμένη. Σωστό. Περίπτωση. Δηλαδή, χθες από την αγωνιστική, έτσι με τη σειρά κρατάω την αντίδραση του ΠΑΟΚ, αλλά πλέον με έναν ΠΑΟΚ που έχει πολύ συγκεκριμένους παίκτες σε μια αγωνιστική αναφορά. Δηλαδή, είδες ο Λουτσέσκου. Έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο να φέρει το ΜΕΙΤΕ, να φέρει το ΣΒΑΠ,
να φέρει αυτό. Κρατάω τη στιγμή του Γιάννη Μιχαηλίδη βέβαια. Είναι μερικά πράγματα που λες είναι, ναι, είναι από αλλού σταλμένα. Πώς γίνεται. Ο Μιχαηλίδης σκόραρε ξανά μετά από πόσο. Πολύ καιρό. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Είχε, το τελευταίο του γκολ ήταν πάλι απέναντι στη Λαμία. Ναι. Και χθες σκοράρε ξανά απέναντι στη Λαμία. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό το. Εντάξει. Είναι ότι κάθεται, γονατίζει, σηκώνει τα χέρια στον ουρανό και πανηγυρίζει με τον πατέρα του. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι πολύ δυνατές στιγμές αυτές. Όπως μετά το τέλος, αυτό το επισκηνής που κάνουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ με τον κόσμο είναι πολύ όμορφο, που βγάζουν τον πρωταγωνιστή μπροστά και ήταν ο Μιχαηλίδης μπροστά φυσικά. Πρέπει να είναι πριν δύο χρόνια το μάτς με τη Λαμία. Ήταν ακριβώς 6 Μαρτίου 2022, ναι. Λαμία ΠΑΟΚ 0-2 και είχε σκοράρει. Ναι, εκείνο ήταν το τελευταίο, το τελευταίο του στην κόρ. Τούμπα έχει σκοράρει άλλη φορά ο... Αν έχει σκοράρει στην Τούμπα ο Μιχαηλίδης. Ναι, γιατί θυμάμαι στον Όφη την κολάρα. ΠΑΟΚ Απόλλωνας 4-1. Α, σκόραρε, ναι. Εντάξει. Πάλι για το πρωτάθλημα ήταν εκείνο το μάτς, έτσι. Ναι. Πέτυχε πέρυσι δύο γκολ με τον το ΠΑΟΚ Β, όταν, ναι, έπαιρνε παιχνίδια, γιατί είχε και το πρόβλημα με το χιαστό που επέστρεψε. Ναι. Και φέτος έχει 18 συμμετοχές και ένα γκολ, ναι, ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, σίγουρα αυτό, ένας Άρης κατώτερος των περιστάσεων. Πολύ δεν ήταν, παρά το γεγονός, ο Μάντζιος χθες έβαλε όπως αναμενόταν τρεις χαφ έτσι με ανασταλτικό ρόλο, δηλαδή είχε μαζί στην δεκάδα και Εμβοντό και Φερστράτε και Νταρίντα. Αυτό ήταν, έκανε να περιμένει κάποιος, δεν θα είναι απειλητικός ο Άρης, αλλά απ' την άλλη δεν κατάφερε να αποφύγει την πίεση. Δηλαδή ούτε του έδωσε επίθεση αυτό το σχήμα του Άρη, ούτε του απορρόφησε την πίεση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που κοντά στις 20 τελικές τελείωσε το παιχνίδι και ο Άρης μόνο μία. Συγγνώμη, μόνο 6, χωρίς να έχει καμία στην εστία. Επιστροφή Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά στα play-off. Από εκεί και στην πρεμιέρα πήγε με την πλάτη στον τοίχο να παίξει στο Καραϊσκάκης και γύρισε. Χθες ήταν πάλι με την πλάτη στον τοίχο και γύρισε. Και μάλιστα γυρίζει και από ένα γκολ νωρίς, στο 5, να είσαι με την ψυχολογία που είσαι και να σου βάζει και γκολ. Δεν πρόλαβα να δω τα γκολ. Τα είδα όλα, εγώ ξέρω. Πολύ μπάλα, είδα χθες πολύ μπάλα. Κουλούρι, τζόλι, όλους. Ναι, γυρίζω ρε παιδί μου σπίτι, έχω τελειώσει από το γήπεδο και λέω κάτσα να προλάβω να δω το δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει κάτι κινήσει ο Ιωαννίδης. Στο δεύτερο ημίχρονο. Χθες ήταν αφηνιασμένος. Ναι. Τους έπαιζε. Μου επιτρέπεις να πω κάτι, δηλαδή που μπορεί κάποιος να πει εσύ Γιώργο, τώρα αυτό κάθεσαι να μου πεις, δηλαδή πόσο ΠΑΟΚ είσαι. Τι. Κάθισα και σκέφτομαι αυτό που επέμεινα και σου έλεγα προχθές. Ότι για μένα δεν ήταν κορυφαίος ο Μπράντον Τόμας. Για μένα ήταν κορυφαίος ο Κουλιεράκης. Γιατί τον έσβησε τον Ιωαννίδη. Α. Κατάλαβες. Δηλαδή ο Ιωαννίδης είναι σε μία φόρμα top. Ναι. Απίστευτος. Ναι. Τέτοια πράγματα ο Ιωαννίδης απέναντι στον Κουλιεράκη δεν έκανε. Θέλω να πω δηλαδή, γι' αυτό έλεγα προχθές ότι για μένα ο Κουλιεράκης ήταν ο κορυφαίος. Και Μπράντον Τόμας μαζί και δεν ξέρω ποιον άλλο βάλτε. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι για ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ιωαννίδης. Ναι. Εχθές θα κάνει όλα. Βέβαια θα πει κάποιος ότι στις φάσεις, ας πούμε, τον γκολ. Γιατί και στο πρώτο που το βάζει ο Μπακασέτας, ο Ιωάννιδης είναι αυτός που κερδίζει το Μουκουντή. Δηλαδή, ο Μουκουντή κάνει αφελή λάθη χθες, ναι, σε δύο φάσεις και μετά και στο δεύτερο γκολ. Αλλά είναι γενικώς και άλλες περιπτώσεις πώς περνάει το Βίντα. Του κάνει το γκολ που ακυρώθηκε του Παναθηναϊκού, του Μπακασέτα. Κάνει ένα πέρασμα από το Βίντα. Αέρινο, δηλαδή. Φοβερός. Ναι. Επιστροφή Παναθηναϊκού και θα πω επίσης και για τη Λαμία. Η Λαμία, φίλε, μπορεί κάποιος να πάρει... Ακομπλεξάριστη. Ναι. Ακομπλεξάριστη ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα και πάει να παίξει το ποδόσφαιρό της. Η Λαμία, λόγω και Τζιόρα, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί... δεν προηγήθηκε με 2-0. Στη φάση που ο Κετζιόρα πέφτει, ενώ είναι έτοιμος ο άλλος να το βάλει τον γκολ, είχε πει ο Τσιλούλης, ρε, συγγνώμη, ο άλλος, θα γινόταν 0-2. 0-2. Όπως επίσης είχε και ευκαιρία και με το Σλίφκα κεφαλιά η μπάλα μόλις. Ο Τσιλούλης είχε ένα σούτερ από το ύψος μεγάλης περιοχής out, ναι, είχε εκείνο το γύρισμα που λες που διώχνει με προβολή ο Κετζιόρα. Μπορεί να πάρει κάποιο τώρα της Λαμίας τα πεπραγμένα, ας πούμε, στα play-off και να πει 4 από την ΑΕΚ, 3 από τον Άρη, 7, 3 από τον ΠΑΟΚ, 10 γκολ σε 3 μάτς. Σάκος του box. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Η Λαμία δεν νομίζω. Τι να σου πω. Φαίνεται να έχει και ενέργεια να κάνει. Εντάξει. Κάπου θα την κάνει, θα κόψει βαθμούς. Το σίγουρο είναι πάντως ότι χθες βίδαμε για πρώτη φορά το Λουτσέσκου να κάνει κάτι που ποτέ στο παρελθόν δεν έχει ξανακάνει στον ΠΑΟΚ. Το τι αναφέρομαι θα το πούμε μετά. Τι έκανε. Ναι. Μπες στη διαδικασία και σκέψου λίγο, ναι, αν μπορείς.
προσπάθησε, ζόρισε λίγο τον εαυτό σου. Ναι. Μεγάλε τζόλι. Θα πάω να δω τον τελικό, θα τον πάρω εισιτήριο, τηλέφωνο να του ζητήσω εισιτήριο. Ναι. Γιατί δεν βρίσκω. Kaiserslautern, Fortuna, δεν βρίσκω εισιτήριο τώρα για τον τελικό τη Γερμανία. Ναι. Και θα μου πει, είσαι βλάκα και θα το πούμε. Ο Πάγκο μου είπε, λέει, ότι είσαι πέρασε. Ποιο είναι ο Πάγκο. Ποιο είναι ο Πάγκο. Σωστό κι αυτό. Καλημέρα, είπε καλημέρα στο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Είπα τώρα πάω να το πω ξανά γιατί θέλω τσιγάρο. Δεν σ' άκουσα να λε. Δευτέρη, μην του δώσει. Κλείδωσε, Λευτέρη, έρχεται! Εγώ είμαι Παοκάρα. Άρης είναι ο Λευτέρης. Άρης δεν είναι. Ο Λευτέρης Άρης δεν είναι, ναι. Άρης δεν είναι. Δεν κλείδωσε, είναι απλά Παοκάρα. Άρης, είναι ο Άρης. Ο ίδιος, ο Άρης, πολύ Άρης. Πολύ Άρης. Και ο Άρης πεθαίνεις. Ρε σου λέει τι σβάει ότι είναι Άρης. Παοκάρα. Άντε πάει. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε και όπως κυρίες και κύριοι ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια κερκιδάρα σε μια γιγαντοοθόνη στα μεγάλα ραντεβού του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Club Breeze. Με τον ΠΑΟΚ στους 8 του UEFA Conference League, το Μετρόπολης 95 και 5 διοργανώνει για εσάς τη δική του κερκίδα. 200 τυχεροί ακροατές θα παρευρεθούν στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Breeze στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης με απεριόριστη κατανάλωση μπίρας και snacks. Τι έχετε να κάνετε? Από αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δίνουμε τώρα για σήμερα 5 διπλές προσκλήσεις. Όποιοι είναι πιο γρήγοροι, 2-31-090-90-90, τηλεφωνούν στη Λίλα Γκουλιώνη και κλείνουν θέση στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο για την πολύ μεγάλη βραδιά του ΠΑΟΚ με την Club Breeze, την προσεχή 5η 11 του μηνός. Έχουμε και 8 προσκλήσεις, Έχουμε και 8 προσκλήσεις με μηνύματα. Τι με κοιτάς έτσι? Άλλο. Μένω σε mood Ευρωπαϊκό Conference League και ζητώ και λέω στον κόσμο ότι στις 10 του μηνός, 10 Απριλίου, εδώ μπράβο, στην εκπομπή, στις 11 το πρωί θα κάνουμε την κλήρωση για τα 8, για τα 8 εισιτήρια, τις 8 προσκλήσεις που υπάρχουν διαθέσιμα για εσάς, ναι, για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Breeze. Ναι. Αυτή η διαδικασία είναι με μηνύματα, SMS. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε στην αρχή του μηνύματος με μικρά λατινικά α, μη, 2, αφήνετε και ενώ γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ και ενώ όνομα τυπώνυμο, το στέλνετε στο 54344. Μπράβο. Εντάξει, στέλνετε τα μηνύματα. Όσο περισσότερα στείλετε, τόσο πιο πολύ αυξάνεται τις πιθανότητες σας να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς. Επίσης, σας θυμίζουμε ότι και σήμερα, όπως όλο τον Απριλίο, κάποια στιγμή θα ανοίξουμε τις γραμμές μας, γιατί και σήμερα η εκπομπή, χάρη στον Παντελή Ζωγράφο, χάρη στα οπτικά Ζωγράφος, θα δώσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στο τέλος, μετά από κλήρωση. Αυτό, ζευγάρι... αυτό κάποια στιγμή θα σας πούμε πότε ανοίξουμε. Βεβαίως, μπράβο Γιώργο, κάποια στιγμή. Ναι, όχι τώρα, μην πάθει πολιτισμικό σοκυλίλα. Είπα και εγώ κάποια στιγμή. Μπράβο. Το είπα πριν από λίγο. Καλά, εσύ είπες προχθές ένα ζευγάρι τη βδομάδα. Καλά, λάθος. Ήταν η πρώτη μέρα του διαγωνισμού, είναι κάποιο λάθος. Μπράβο. Που σήμερα έχουμε ξανά γυαλάρες Polaroid. Και σήμερα, ναι, και αύριο. Ναι. Από την επόμενη εβδομάδα σας έχουμε άλλη μάρκα. Το ίδιο designata, το ίδιο καλά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βίκτορα, ναι, που ήρθε και αντικατέστησε εδώ. Είχε ένα θέμα με τον υπολογιστή μου. Ναι, και τι σου έκανε? Το έφτιαξε. Ξανά. Ξανά. Δεν φταίω εγώ όμως, ρε παιδιά. Ναι. Για πράγματα που φταίω, φταίω. Τα χαλάω. Είμαι αμπντάλης. Την ξέρετε τη λέξη αυτή? Αμπντάλης. Ωραία λέξη. Τι αμπντάλης που είσαι, ρε. Δηλαδή, ναι, σημαίνει ότι αντί να φτιάξει μια δουλειά, ανοίγει 10. Ναι, ναι. Ότι είσαι, ρε παιδί μου, άτσαλος. Ναι. Άτσαλος με την καλή έννοια. Το άτσαλος είναι κομψό, είναι ποιητικό. Ναι, ναι, ναι. Το αμπντάλης είναι. Πολλοί βέβαια το παίζουν και αμπντάλιδες. Δηλαδή, είναι στο. Πώς να σου πω. Το έχουν, το παίζουν και καλά είναι άτσαλοι για να μην τους βάζεις να κάνουν δουλειές. Ναι. Σου λέει αυτός δεν θα μπορεί να το φέρεις πέρας, οπότε άστο. Λοιπόν, σας χρωστάμε. Άρα έχω πρόσβαση στον υπολογιστή μου, άρα μπορώ να συμμετέχω και εγώ με τα social media εδώ, τα μηνύματα που στείλατε, την ανάρτηση που έχουμε κάνει, τα εισερχόμενα. Στείλτε τώρα, διαβάζω, πώς το λέμε, ανερυθρίαστα. Πολύ ωραία. Έχουμε μάτζιο. Όχι ακόμα. Δεν έχουμε σε λίγο Ρίτζεσι Καζίνο, γι' αυτό λέμε. Αφού σε λίγο. Πάμε να ξεδιπλωθούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να σου πω για το Λουτσέσκου. Ναι. Τι είπες, έκανε κάτι για πρώτη φορά που δεν το έχει ξανακάνει? Ναι, τι? Δεν το έχει ξανακάνει. Για να καταλάβουμε δηλαδή αφενός ότι μπαίνοντας στην τελική ευθεία δεν μπορεί να δίνει δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Και αφετέρου διότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μαύρο χάλι και έπρεπε οπωσδήποτε να τα αλλάξει. Ναι. Ο Λουτσέσκου για πρώτη φορά ως προπονητής του ΠΑΟΚ κάνει τρεις αλλαγές στο ημίχρονο. Το κάτσα και το ψάξα σε αυτήν εδώ τη δεύτερη θητεία του. Φέτος ο Λουτσέσκου, παιδιά, έχει κάνει δύο φορές αλλαγές στο ημίχρονο. Όχι για προσέξτε, λέω. Δεν λέω για λόγους. Πώς το λένε. Τραυματισμού. Εκεί το λες. Για λόγου. Παράδειγμα, χάρη προχθές έβγαλε τον Κετζιόρα, ο οποίος είχε χτυπήσει. Ναι. Το λέω για λόγους τακτικής. Αλλά για να μην μου κοπεί η ροή της σκέψης, γιατί ξέρετε τη δύσκολα στροφάρω, πάμε να ακούσουμε μάτζιο.
Αν το μάτς αυτό εδώ ήταν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Εντάξει, και έπαιζε δηλαδή Λαμία ΠΑΟΚ Λαμία και ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν, και έστω γινόταν και πάλι το 1-1. Να πούμε, παιδιά, ότι συμπληρώθηκαν τα ονόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν επίσης και στη Σέντρα και στο τρίτο ημίχρονο ανάλογοι διαγωνισμοί για αυτή τη μέρα, για σήμερα δηλαδή, για να διεκδικήσετε τις 5 διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε από, από το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσεσι Καζίνο το ΠΑΟΚ Club Bridge. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, σε αυτό πάνω. Ναι. Θυμάμαι όταν πρώτο άρχισε αυτή η δράση. Ξέρεις, άκουγε ο κόσμος, δεν καταλάβαινε τι ωραία φάση θα είναι. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή έχει κανένα χρόνο παραπάνω. Όταν γινόταν τέτοια events, ας πούμε, και λέγαμε στη μεγαλύτερη γιγαντοθόνη, ναι, μπείτε στο γήπεδο, ζήστε το από κοντά με την παρέα. Η αλήθεια είναι ότι λίγο και σαν να, πού να τραβιέ, με έλεγε. Και προσπαθούσαμε, ας πούμε, τώρα. Παρακαλάνε. Τώρα γίνεται. Και, και μπράβο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ όμορφο. Πολύ πάρα όμορφο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Φέτος έχει κάνει δύο φορές αλλαγή λόγω τακτικής. Η πρώτη ήταν στο Ισραήλ, όπου βγάζει τον Μιχαηλίδη και βάζει τον Κουλιεράκη στον αγώνα με την Μπέιταρ. Ναι. Και φέτος το έχει κάνει με τον Τζίμα στο Αγρίνιο, όπου βγάζει τον Τζίμα και βάζει άλλο φόρο. Ποτέ ο Λουτσέσκου δεν έκανε τρεις αλλαγές μαζεμένες στο ημίχρονο. Αυτό εδώ δεν είναι το τον αποθεώσει. Κάποιο μπορεί να πήρε εσύ αέρι, έλεος, έκανε το αυτονόητο. Παιδιά, δεν είναι για να τον αποθεώσω. Πραγματικά έκανε το αυτονόητο. Αλλά λέω ότι δείχνει και ο Λουτσέσκο ότι εδώ που φτάσαμε δεν έχω πλέον το περιθώριο για δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Τι είναι δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Το δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Να καταλάβω ότι. Περίμενε να ρωτήσω, ρε Γιώργο. Αρώτησε γι' αυτό. Μα πώ ρώτησα χωρίς να τελειώσει την ερώτηση. Ρωτά και συνεχίζει. Δεν τελείωσε η ερώτηση. Καλά, μη φωνάζει. Πήρα φορά να ρωτήσω. Μην βγάζεις τη μουσική εσύ. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι δεύτερες τρεις ευκαιρίες δεν καταλαβαίνω. Να καταλάβω ότι σε πιέζει ο χρόνος πιο πολύ από ότι σε άλλες περιπτώσεις. Να το καταλάβω. Η δεύτερη τρίτη ευκαιρία ποια είναι, στο Τζιγκάρα, ας πούμε. Στον Οσντόεφ. Στον Οσντόεφ. Στον Οσντόεφ. Να του πει παίξε άλλα 15 λεπτά, σε βγάζω στο 60, πας και ξυπνήσεις. Ναι. Στο Ράφα Σοάρες δηλαδή. Ο Ράφα Σοάρες βγήκε γιατί δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Ο Τσιγκάρος βγήκε στο ημίχρονο, γι' αυτό είναι η απορία μου. Δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Προχωράς να το τελειώσω λίγο αυτό το πράγμα, ναι, που σου λέω. Ναι. Οι δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες έχουν γενικά να κάνουν με ποδοσφαιριστές. Ναι. Τον Οσντόεφ δεν μπορεί να σπαταλάει άλλες ευκαιρίες. Ο Οσντόεφ έπαιξε ένα ημίχρονο, έμεινε και στο γήπεδο, δεν μπορούσε. Δεν μπορεί να θυσιάζει τον ΠΑΟΚ πιστεύοντας ότι κάποιοι παίκτες θα ξαναφέρουν το καλό του εαυτό. Λίγο έχασα γιατί είπες τις αλλαγές στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο αναφέρομαι. Στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο. Τρεις έκανε. Τρεις, συγγνώμη. Ναι, τρεις έκανε. Ναι, συγγνώμη. Πρώτη αλλά φορά όχι τον Οσντόεφ. Όχι τον Οσντόεφ. Εκεί κόλλησα λίγο. Okay, εγώ είπα για τον Οσντόεφ γενικά. Ναι. Δεν σου είπα γι' αυτό. Μου λες ποιες είναι οι δεύτερες τρίτες ευκαιρίες. Ναι. Η δεύτερη τρίτη ευκαιρία είναι στον Οσντόεφ. Δεν μπορεί να επιμείνει άλλο στον Οσντόεφ. Εγώ δεν νομίζω ότι τον Οσντόεφ θα το δω βασικό τώρα στο μάτς της Κυριακής ή στο μάτς με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, με την Club Breeze. Ναι. Για τον Τζιγκάρα η μοναδική μου ένσταση είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο, δεν είχε, το οποίο είναι ο Μπενοβιένο. Δηλαδή αν ο Τσιγκάρας είχε πάρει τις ευκαιρίες που έχει πάρει ο Σντόεφ ή ακόμα και ο Μάρκος Αντώνιος μετά το Γενάρη, πιστεύω ότι ο Τσιγκάρα δεν θα τον έβγαζε στο ημίχρονο. Ναι, ναι. Εντάξει, okay, είναι άλλη περίπτωση και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι Ελληνάκι και κάνουμε άλλη κριτική. Λέω τα δεδομένα ότι ο Τσιγκάρας από τότε που μπήκε ο ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων και προχώρησε μαζί με τον ΣΒΑΠ και βοήθησαν τα μέγιστα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρει ανάλογες ευκαιρίες που πήρε ο Σντόεφ ή ανάλογες ευκαιρίες που πήρε ακόμα και ο Μάρκος Αντώνιο με κάποια παιχνίδια συνεχόμενα. Σωστό. Το Ράφα Σουάρες γιατί τον λέει. Δεν το βγάζει το Ράφα Σουάρες γιατί είναι ο δεν βλέπομαι. Ο Ράφα Σουάρες έπαιξε ένα 90 λεπτό προχθές με τον Παναθηναϊκό. Απλά δεν λειτουργήσε ούτε με Ζίβκοβιτς ούτε με Ντεσπότοφ από εκείνη την πλευρά. Μπορείς να πεις λοιπόν ο Λουτσέσκου, ας το κρατήσω άλλα 15 λεπτά το Ράφα Σουάρες, να δω πώς θα πάει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτό έκανε πάντα. Στο 60 τις κάνει τις αλλαγές. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή και επιστρέφω ότι για να κάνει ο Λουτσέσκου τρεις αλλαγές στο ημίχρονο μάνι-μάνι κατευθείαν, που δεν το έχει ξανακάνει, σαν στατιστικό το αναφέρω, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ mm-hmm. για λόγους τακτικής, σημαίνει ότι έχει καταλάβει και αυτός ο ίδιος ότι δεν μπορεί να ρισκάρει τίποτα παραπάνω από το να πάρει πράγματα από ποδοσφαιριστές που μπορεί αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Μπορεί να θυσίασε για παράδειγμα το ΜΕΙΤΕ γιατί έπαιζε με Παναθηναϊκό, έρχεται το μάτς με την ΑΕΚ, έρχεται το μάτς με την Μπρις, προφανώς και πρέπει να τον ξεκουράσει. Αλλά δεν νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού του υπάρχει τώρα ξανά θέμα να βάλω τον Οσντόεφ στην ΟΠΑΠ Αρένα για να έχω φρέσκο το ΜΕΙΤΕ στον Μπρις. Ναι. Αυτό λέω.
Αυτό λέω. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το παιχνίδι που ακολουθεί το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σωστά. Αν έχουμε κάτι άλλο με το χθεσινό, νομίζω ότι τα είπαμε αρκετά. Νομίζω, κοίταξε να δεις, εμένα μου άρεσε βγαίνει αυτό εδώ. Όχι, δεν βγαίνει κάτι άλλο. Βγαίνει το γεγονός ότι έχεις πάρει μία νίκη, η οποία αυτή η νίκη τι σου κάνει. Με την, θα είχε μεγάλη, δεν θα είχε αξία αν δεν κέρδιζε το διπλό της Λεωφόρου. Και έρχεται τώρα ένα μάτσα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο βέβαια είναι γνωστό όλο το background του ΠΑΟΚ στο Παπαρένα. Τα ματσάρια δεν έχει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Παπαρένα. Έχει δεχτεί 8 γκολ και δεν έχει βάλει γκολ. Α, 8-0 τα γκολ, όχι. Και λέω πότε προλάβανε να παίξανε 8 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει, είναι ο Παπαρένα. Καλά, έτσι όμως. Πόσα δεν είναι πολλά. Τρία μάτσα. Τρία μάτς πάω κάε και δεν έχεις βάλει γκολ, ρε Γιάννη. Γιατί δεν είναι πολλά, δηλαδή δεν είσαι η καλή φαιά. Δεν είναι πολλά τα μάτς, δεν είναι. Ναι. Η εικόνα λέω γενικότερα. Και στα τρία μάτς ήσουν άθλιος. Δεν υπήρχε μάτς ο ΠΑΟΚ ΑΕΚ που έλεγε στην Παπαρένα ότι ατύχησα. Ναι. Και σε κάποια από αυτά μπορεί να φάγες και λίγα. Και τώρα έρχεται αυτό το παιχνίδι, αυτό και ήθελα να καταλήξω σε ένα συγκεκριμένο timing που η ΑΕΚ, σκέψου τι θα γινόταν για την ΑΕΚ εάν δεν έβαζε τον κόλλο Ελίασον στο πρώτο των καθυστερήσεων. Τώρα θα μου πεις βέβαια αν αυτό και αν το. Ναι. Το λέω γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χθες που δεν είναι καλή. Δηλαδή έχει τη διάθεση να βγάλει ρυθμό, να βγάλει ενέργεια. Ο Αλμέιδα κάνει τα ίδια τα γνωστά τα κόλπα του με την καλή την έννοια ότι θα φέρω 3-4 μαζεμένους από τον πάγκο να μου έρθουν καινούριο αυτό. Αλλά δεν. Και με τον Ολυμπιακό θα μπορούσε ακόμη και να χάσει το ματς. Εκεί που είχε φτάσει το παιχνίδι στο χρονικό σημείο στις καθυστερήσεις, όταν πήγε τον γκολ του Ελίασον, μπορεί το ισόπαλο αποτέλεσμα να ήταν το πιο πιθανό. Αν δεν είχε βάλει, αν είχε ένα βαθμό από εκεί, και ο ΠΑΟΚ τώρα, ας πούμε, αντί να είναι μπροστά με το. Να ήταν τρεις. Ναι, θα ήταν άλλους δύο. Θα ήταν διαφορετική η βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ θα είχε 66, η ΑΕΚ θα είχε 63. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα είχε. Καλά, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε 62 και ο Ολυμπιακός θα ήταν 61. Όχι, 61 με την ισοπαλία. Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία, εγώ λέω και για την εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω αν στην πράξη θα αποδειχτεί το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ίδιο έργο θεατές για τον ΠΑΟΚ ή μία από τα ίδια για τον ΠΑΟΚ. Αν του πάει του Λουτσέσκου Αλμέιδα, γιατί δεν είναι μόνο τα μάτς, το Παπαρινά είναι και ο τελικός, ας πούμε, στο Πασάλικο. Οτιδήποτε, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά δίλους. Αλλά τώρα το timing είναι λίγο διαφορετικό από άλλες φορές. Γι' αυτό για μένα γίνεται ακόμη πιο. Θεωρητικά πάντα. Μπράβο. Φυσικά θεωρητικά. Γι' αυτό για μένα γίνεται. Αν ήταν μία φορά ενδιαφέρον. Μα ήταν, και το περιμένω τώρα είναι 10 φορές. 10 φορές. Απλά πιο σε σχέση ενδιαφέρον με τα προηγούμενα χρόνια, πόσα είναι που δεν είναι πάρα πολλά στην ΟΠΑΠ Αρένα, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος σε ένα σημείο του πρωταθλήματος που δεν είναι η κανονική διάρκεια. Ναι. Άρα λοιπόν πας και ξέρεις με επίγνωση ότι πρέπει να κατεβάσω αυτή την ενδεκάδα και δεν μπορώ να ρισκάρω τίποτα άλλο. Ναι. Πάει με την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα και τις περισσότερες νίκες. Δηλαδή αυτά όλα μπορεί να είναι θεωρητικά, αλλά στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή ή και του ίδιου του προπονητή λέει κάτσε ρε φίλε, δεν πάω εκεί ελπίζοντας σε μία έκπληξη. Εντάξει, αυτό είναι το καλό. Όχι, το σενάριο. Ελπίζοντας στο σε μία του. Άλλο λέω. Θα με αφήσει να τελειώσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Θα αφήσω. Αργείς όμως. Όχι, γιατί. Ελπίζοντα. Γιατί έχουμε και. Ελπίζοντα. Σε. Τώρα εγώ φταίω, ρε Γιώργο. Ελπίζοντα. Σε μία έκπληξη. Αυτό εννοώ. Δεν θα είναι καμία έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει εκεί μέσα. Αυτό θέλω να πω. Αυτός ο ΠΑΟΚ πώς είναι τώρα, με αυτή τη διαδρομή τη φετινή. Ναι. Ούτε γιατί ΠΑΟΚ είναι βαριά η φανέλα, πάμε αέρα τσαρούχια να τους κερδίσουμε εμείς στην Αθήνα, κατεβάζουμε, κάνουμε κατάθεση ψυχής. Ναι. Πάει μία ομάδα να παίξει μεθαύριο στην Αθήνα. Ναι. Απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα που έχει την ψυχολογία ότι εσύ δεν μου έχεις βάλει γκολ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Το ναι. Καταγράφω. Εγώ το καταγράφω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν πάει εκεί να πουλήσω τρέλα. Πάει εκεί ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με την καλύτερη πεποίθηση, με την καλύτερη άμυνα και με τις περισσότερες νίκες. Ναι. Παίζει ρόλο για μένα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Εμένα χθες από το μάτσο. Και δεν το νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει για την ισοπαλία. Άμα παίξει για την ισοπαλία, έχει χάσει. Δεν σου λέω ότι θα βγει μπροστά, πάμε να κερδίσουμε και δεν με ενδιαφέρει και με ισοπαλία χάνομαι. Όχι, αλλά δεν θα παίξει για την ισοπαλία. Θα παίξει για την νίκη. Νομίζω ότι αυτό περιμένω εγώ από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Ναι, και εχθές η ΑΕΚ στο μάτς με τον. Απαρεπτός να πω, έχει έρθει ένα μήνυμα για τον Μιχαλίδη και ήθελα να το πω στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Το στέλνει ο διαιτητής του ακροατηρίου, ένας από τους διαιτητές, και λέει: καλημέρα, και φέτος σκόραρε ο Μιχαλίδης, αλλά το χρέωσαν ως αυτογκολ. Ναι. Και δεν μπήκε ως σκόρερ αυτός, νομίζω σε ευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Έχει δίκιο.
Ποιο μάτς, για μένα αυτό κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν θυμάμαι το μάτς. Είμαι Χάρτς, ήταν η Αμπερντίν. Εντάξει. Okay, καλή υπενθύμηση. Ήθελα να το πω για να μην φύγει κι άλλο. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, από την ΑΕΚ μου έκανε εντύπωση ότι αρχίζει το παιχνίδι, βρίσκει γκολ στο 5 απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που έχει την ψυχολογία του τραυματισμένη. Και λέω τώρα, έτσι με την ενέργεια που έχει η ΑΕΚ, θα τον κολλήσει ακόμη πιο πολύ στον τοίχο τον Παναθηναϊκό. Και στο καπάκι, το δοκάρι το έχει ο Μπερνάρ, ας πούμε, στο 10. Και χάνει ευκαιρία με τον Τζούμπερ στο 12 η ΑΕΚ. Και από εκεί και μετά δεν υπάρχει ΑΕΚ επιθετικά. Ούτε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ούτε και στο δεύτερο. Αν το βάλεις κάτω δηλαδή και δεις τις φάσεις του παιχνιδιού, μπορεί από ένα σημείο και μετά ο Αλμέιδα να έπαιζε με 6. Παιδιά, έπαιζε με 6 επιθετικούς ο Αλμέιδα. Δηλαδή είχε κρατήσει την τετράδα της άμυνας του τερματοφύλακα. Οι αλλαγές που έκανε, έτσι. Κράτησε την τετράδα πίσω και την άμυνα. Και από όλους από εκεί μετά τους άλλαξε όλους πλην του Ελίασον. Ναι. Και έπαιζε, δηλαδή έβγαλε και Σιμάς και έβγαλε και Γιόνσον. Η εσωτερική του χάφτη δηλαδή ήταν ο Πινέδα και ο Κατσίνοβης. Δεν υπήρχε ανασταλτικός μέσος. Αλλά ακόμη και έτσι δεν έκανε φάση. Η φάση δηλαδή που έκανε ήταν στις καθυστερήσεις. Και ήταν και στημένη μπάλα δηλαδή. Το φάουλ του απευθείας του Κατσίνοβης που έβγαλε ο Τραγκόφσκι. Αυτά μπορεί να σημαίνουν κάτι, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα. Γιατί ξαναλέω ότι υπάρχει μια συνεχή ροή αγώνων. Ανά 2-3 μέρες τώρα, αυτή η εβδομάδα δηλαδή είχε 3 μάτς. Και είναι απαιτητικά τα παιχνίδια, είναι η ψυχολογία. Εν τη μέρα θα βρεθεί όχι μια ομάδα ολόκληρη, ακόμη και παίχτης. Σωστό. Ας πούμε, μου κουντί στο παιχνίδι με το προηγούμενο της ΑΕΚ ήταν ο καλύτερος παίχτης. Και χθες κάνει 2 λάθη. Θα μου πεις, εντάξει, ωραίος ο δοστρωτήρας ο Ιωαννίδης, όπως θέλετε πείτε τον. Ξέρετε και με αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι και τα λάθη του Μικουντή. Πώς αλλάζει καμιά φορά και ο παίχτης από ένα παιχνίδι σε άλλο, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και οτιδήποτε. Αυτό, πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα αναφερθούμε εκτενώς και για την επόμενη μέρα της Super League. Μηνύματα δεν διαβάσαμε καθόλου μέχρι τώρα. Θα διαβάσουμε μετά, μωρέ, γιατί πήγε και 10:50. Πάμε και για τη δεύτερη ώρα. Όταν επιστρέψουμε το καλό, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Κάποια στιγμή θα ακούσετε Παντελή Ζωγράφος ορμάται. Λοιπόν, να πω απλά κάτι πολύ ωραίο κλείνοντας με αυτό. Ο ΠΑΟΚ χθες πέτυχε το νούμερο 120 γκολ στη σεζόν. Ναι. Θέλει άλλα 6 για να σπάσει ρεκόρ 23 ετών. Α, ναι. Το 2001-2006. Το 2000-2001 εκείνη τη σεζόν είχε βάλει 126. Ναι. Είχε όμως τόσα πολλά, είχε προχωρήσει στην Ευρώπη. Είχε προχωρήσει, αλλά από το 2000-2001 είχε φτάσει τα 126 γκολ. Τώρα έχει τα 120, εύκολα θα περνάει. Πολύ ωραίο. Εύκολα. Αυτά. Μαρίνα, μπήκου και επιστρέφουμε. Ποτέ. Άκου τώρα, δηλαδή διαστροφή. Ποια διαστροφή. Ναι, Άρης ΠΑΟΚ τώρα, τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ παίζει στο Κλεάνθης Μικελίδης, γελίε. Τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μόνο νίκη για να στεφτεί πρωταθλητής. Το μάτς είναι στο 93. Και σηκώνεται ο Σαμάτα και σκοράρει το μοναδικό του γκολ. Κεφαλιά, σουτ. Ναι. Ή σουτ ή κεφαλιά. Ή άλλη διαστροφή. Άλλη. Στο 93ο λεπτό κερδίζει. Τίποτα καινούριο. Ναι, περίμενε. Κοίταξε, τα έχουν πει άλλοι αυτά. Τελείωνε, αυτά τα είπαν οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι δεν το σακούρε, φίλε, ακούω Velvet. Στο 93ο λεπτό τώρα Κλεάνθης Βικελίδης. Περίμενε, στο 93ο λεπτό Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ να θέλει μόνο νίκη. Και άκου, Ναι. Τώρα το αποσπάνει την προσοχή δύο του Ζαϊρή. Εγώ πρέπει να βάζω υπότιτλους γιατί εσείς δεν ξέρετε τι γίνεται. Εγώ τα βλέπω την μπροστά του. Αποσπάει την προσοχή ο Καζαμπάκας στην ενδοεπικοινωνία. 52. Και ήρθε και ο Πασπαρέας, ο οποίος είναι για άλλο λόγο εδώ βέβαια. Ήρθε να ετοιμαστεί να κάνει εδώ τα production του, τα αυτά την παραγωγή του και κουβεντιάζει έξω το παράθυρο με τον Ζαϊρή, ο οποίος βρίσκει ενδιαφέρον. Να σταματήσει αυτά που λέει. Λοιπόν, και να γυρίζει να κάνει κουβέντα με το Πασπα. Μιλάμε τώρα επαγγελματίες εδώ, κάνουν ουρά. Καζαμπάκα, άκου τώρα σκηνικό. 93ο λεπτό, Άρης ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ να χρειάζεται μόνο νίκη. Να έχει μπει μέσα στην περιοχή ο Σαμάτα, να πέφτει κάτω ανατροπή πεναλτάρα και να έχει κάνει ήδη αλλαγές και να μην είναι μέσα ο Σβάμπ, να μην είναι μέσα ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, να μην είναι μέσα ούτε ο Βιερίνια. Και να τρέμουν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ ποιος θα πάρει την μπάλα και να την παίρνει την μπάλα ο Σαμάτα. Και πριν την πάρει την μπάλα ο Σαμάτα, να ακούσω όλο το Κλεάνθη Βικελίδης να φωνάζει Σαμάτα. Δεν ήθελα να συμμετέχω σε αυτό το αλλά θα πω τώρα γιατί και να την πάρει την μπάλα σαν τον Καμπούρη το 87 που έκανε τα δάχτυλά του. Και του λέγε ποιος του είπε ότι ρέμισε εύστοχησε και λέει ο Καμπούρης ναι ρε κουνούσε και βάζει του λες και ο Καμπούρης είχε 100% ελεύθερες βολές μέχρι. Τότε. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Απλά λίγο να απαντήσω στο φιλαράκι μου, ο οποίος πολύ σωστά μου θυμίζει. Όχι, δεν κάνουμε κουβέντα έτσι.
Πρέπει να πούμε ποιο είναι το φιλαράκι σου, ναι, τώρα. Εγώ ωραία. Σου διάβασα ένα μήνυμα. Τώρα με πήγε. Πού να το ξαναβρω, ρε Γιώργο, σου θέλω να πει για το φιλαράκι σου τώρα. Γιάννη, άκου λίγο να δει. Αυτό που κάνει είναι αντιραδιοφωνικό. Όχι, είναι το σωστό. Δεν είναι αντιραδιοφωνικό, είναι. Έστειλαν εδώ δύο φίλοι ακροατές μηνύματα και λένε ότι έχει ξανακάνει αλλαγή ο Λουτσέσκου στο ημίχρονο. Πολύ ωραία. Τρεις αλλαγές μαζεμένες. Ναι. Τρεις αλλαγές μαζεμένες. Ναι. Ωραία. Άσε να το πω και μην βαριά να στενάζεις. Ψάχνω να βρω τον άνθρωπο. Μην το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Ψάχνω... Δεν είναι ωραίο. Σπά τα νεύρα του άλλου, ρε πάγκο. Τα δικά σου μόνο. Για μένα, τα δικά μου είναι σε. Ναι, δηλαδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος, δεν έχω νεύρα. Αυτό το έχει τραγουδήσει ο Μητροπάνος, το έχει τραγουδήσει. Ναι, το πέναλτι του Χαρελάου λοιπόν, επειδή όλοι έχουν πάρει μπάλα, ότο δεν μπορεί, είναι έτοιμος να λιποθυμίσει γιατί κρίνεται ένας τίτλος, παίρνει την μπάλα ο Σαμάτα. Απέναντι στο Κουέστα. Εκτελεί ο Αλή Σαμάτα και στέλνει την μπάλα. Ο Σαμάτα γλίστηξε και έπεσε. Είσαι μεγάλος κάφρος. Κάφρος είσαι. Αυτό έχει ο καλλιτέχνης απέναντι. Μπράβο. Αν είχε κάτι άλλο, θα βάζει κάτι άλλο. Μπράβο. Αν είχε και κάτι άλλο και έβαζε αυτό, θα του λέγε είσαι κομπλεξικός. Αλλά προς το παρόν έχει μία βερσιόν. Δεν μπράβο. Έχει. Δηλαδή, του λέει, ας πούμε, μήπως το φτιάχνετε με την μπάλα στα δίχτυα. Το... Μέχρι στιγμής δεν έβγαλε κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Ο σεφ. Κατάλαβες τώρα αυτό. Σωστό και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό έχει. Αλλά όλα βέβαια, έχουν μια ακόμη αρχή. Και αν έπρεπε να διαβάσει. Όλα έχουν να... μια αρχή. Κάποια στιγμή όλα μπορούν να γίνουν. Σίγουρα. Ναι. Γύρω, πάντα σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή. Να γίνεις άνθρωπος εσύ. Ναι. Να μην μου σπάς τα νεύρα εσύ. Κάτι ήθελες να πεις όμως, σε διακόψαν όλοι. Ναι. Έχω καταλάβει ότι διακόπτεσαι. Μέχρι να βρεις, ρε παιδί μου, ποιο παιδί το έστειλε. Ναι, εγώ βέβαια πρέπει να το βρω. Αφού είσαι εισερχόμενα, εσύ τα ελέγχεις. Βέβαια, γιατί όχι, καλή μόνο. Και τους χορηγούς λες και όλα τα λες. Λίγο καμιά μουσική βάζω, τίποτα. Δεν έχεις αναλάβει, βρε κάφρε, τα εισερχόμενα και εγώ στη ροή. Πώς υπάρχει. 4-5 χρόνια έτσι δεν είμαστε, δεν θα τα αλλάξουμε. Εκεί συνέλεσες πρακτικά. Α, στα μηνύματα λέμε. Ναι, στα μηνύματα λέμε. Τα εισερχόμενα εσύ δεν τα διαβάζεις συνέχεια. Εσύ, τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Κανένα. Ξεστραβώ σου και δες ποιος το έστειλε. Τι κομψός. Μπράβο. Δεν θα γίνεις άνθρωπος. Πες τα ρε. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ στο περσινό μάτς 1-2 έχει κάνει 3 αλλαγές ο Λουτσέσκου. Στο Άρης ΠΑΟΚ 1-2. Στο Άρης ΠΑΟΚ 1-2. Εγώ ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτό το οποίο είπα. Είπα ότι για λόγους τακτικής 3 αλλαγές δεν έχει κάνει ποτέ. Ο Παναγιώτης. Σε εκείνο το μάτς λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ, ο Νάρη βγήκε με ενοχλήσεις. Δεν βγήκε γιατί δεν βλεπότανε. Οι άλλες δύο αλλαγές ήταν για λόγους τακτικής. Ο Νάρη βγήκε λόγω ενοχλήσεων. Αυτό θέλω να πω. Του τι λες τώρα. Όχι, δεν του τι λέω. Καλά κάνει και το θυμίζει. Απλά εγώ να υπενθυμίσω ότι είπα για λόγους τακτικής. Ναι. Όχι για λόγους τραυματισμού. Για λόγους τραυματισμού μπορεί να κάνει και 4. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ρε, ο Παναγιώτης το έγραψε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ πάντως γιατί είναι ψαγμένος. Ναι, για να προλάβω, λέει το Ζαέρι, αυτό που λέει ότι δεν έχει ξανακάνει Λουτσέσκου. Το έχει ξανακάνει στο περσινό παιχνίδι. Απάντησε όμως ο Γιώργος. Τι απάντησε. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Περίμενε λίγο γιατί πρέπει να έχουμε. Με δεν κάνω τίποτα. Εγώ περιμένω να τελειώσει η μπαταρία από τα αλάρμ. Κυρίες και κύριοι, τώρα ανοίγουμε τις γραμμές. Η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά. Μέχρι 11 και 28 πρώτα λεπτά, ρίξτε και σήμερα το τηλεφωνικό κέντρο. Σπάστε τα νεύρα της Λίλας. Να πάθουν αγκύλωση τα δακτυλάκια της γράφοντας στο πληκτρολόγιο το ονοματάκι σας και το κινητό. Γιατί τώρα, στα επόμενα 10 λεπτά, ναι, διεκδικείτε γυαλάρες Polaroid μόνο από αυτή την εκπομπή και μόνο από τα οπτικά Ζωγράφος. Ήδη έχουμε κάνει ευτυχισμένους 2 κυρίους και 1 κυρία αυτή τη βδομάδα. Σωστό. Πάμε να κάνουμε το 2-2. Ναι. Να βγει. Τι? Και σήμερα κυρία. Κυρία. Ένας-ένας, παιδιά, μη σπρώχνεστε. Δυστυχώς, Λίλα μου, καλά τα λες, αλλά έτσι πάει αυτός ο διακόσμος. Σμπρώχνονται γιατί καταλαβαίνουν τι γίνεται. Εδώ ο Παντελής Ζωγράφος, τα οπτικά Ζωγράφος τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Μας έχουν, τι να σου πω, τον έχουμε ερωτευτεί αυτό τον Νίκο των οπτικών. Με δύο μαγαζιά στο κέντρο. Τον Νίκο, τον Νίκο. Γιατί Νίκο δεν ξέρω, Παντελή σωστά το λένε. Αλήθεια είναι. Τον Νίκο των οπτικών, Ερμού 77. Και νέο κατάστημα τώρα, Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο και τα δύο στο κέντρο της πόλης. Έτσι. Κάνεις τη βόλτα σου δηλαδή, κατεβαίνεις και πας και παίρνεις τα γυαλάκια σου. Μπράβο. Τα ωραία. Όλα τα τελευταία μοντέλα που θα φορηθούν το καλοκαίρι και πάντα στις καλύτερες τιμές, εκεί. Και ηλεκτρονικά μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας, να δείτε τι γίνεται. Όλες τις νέες τάσεις, optics.gr. Και για εμάς που έχουμε μοιοπίες, πρεσβειοπίες και δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά φορώντας φοβερούς σκελετούς. Πέρα φυσικά από το πώς σας βοηθούνε, μετρούνε τα γυαλιά πως πρέπει να είναι πάνω σας, τα πάντα, έτσι. Καλά, εννοείται. Εκεί εγώ κατάλαβα ότι το γυαλί μπορεί να σου δώσει στυλ. Εγώ από τότε φορά δηλαδή Παντελή το γράφω, εκτός, έχω πάρει 35 τίματα γυναικών. Εκτός από πόσα? Στο Facebook για φιλίες. Εντάξει, ξέρεις όμως ότι ο Παντελής μέχρι ένα σημείο μπορεί να σε βοηθήσει.
από ένα σημείο και μετά κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Τα γυαλιά μας, μας τα δίνει ο Παντελής, είμαστε εντάξει, είμαστε ωραίοι. Από και μετά όμως πρέπει να δουλέψει κι άλλο. Μισό λεπτό ρε φίλε. Εποχή COVID. Ναι. Φοράς τα γυαλιά Ηλίου του Παντελή ζωγράφου. Ναι. Και μία μασκάρα που κρύβει ο άλλο το άλλο μισό πρόσωπο. Εκεί τι μπορεί να φαντασιωθεί μία γυναίκα, τι κούκλα είναι αυτό. Εκεί αυξάνονται οι πιθανότητες. Ένα μηδέν. Και για τους δυο μας. Λοιπόν, οπτικά Παντελή ζωγράφος, οπτικά ζωγράφος με δύο μαγαζάρες για τα πάντα, γυαλιά μοιοπίας, ηλίου, πρεσβειοποίηση, πολυεστιακά, φακή επαφή. Γυαλιά για στυλ μπορεί να μην θέλετε, αλλά μπορεί να φοράτε ένα γυαλάκι στο πρόσωπό σας, μπορεί να μην έχετε καν μια οποία. Και σε αυτό θα σας δώσουν τις συμβουλές σας, ό,τι αγαπάτε. Τρέχει τώρα για ένα δεκάλεπτο, δικό σας το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε μήνυμα από τον πρόεδρο του Σουφού Λεβερκούζεν. Όπα. Καλημέρα φωστήρες της μπάλας και του μπλα μπλα. Ποιος τζόλις ρε, τι να σε κάνει μόνος με μια ομάδα που είναι αίτητη με 23 νίκες και 4 ισοπαλίες στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αμέσως ειρωνικά σχόλια να κάνετε, τι είστε εσείς ρε. Σ' αυτό να τα πεις. Σε ποιον να. Σε σένα, όχι σε μένα. Ναι. Γιατί είπα εγώ χθες ποια φορτούνα ρε Πάγκο. Το είπες, αυτό είναι αλήθεια, σωστό. Άρα ξαναστείλε το μήνυμα Σπύρο. Και γράψε φωστήρα τη μπάλα. Έτσι. Μπορεί να μου μιλά στον ελληνικό, δεν έχω μπράβο, πρόβλημα. Ναι. Ο Αχιλέας, καλημέρα. Μείον 4 στη Στοκχόλμη πρωί-πρωί. Και κρύο στην κορυφή η Παοκάρα. Και στο Νορθάμπτον μα στέλνει ο άλλο φίλο μα βροχερό Νορθάμπτον. Ο Στυλιανός. Πολύ βροχή από χθες. Όλα ανοιχτά στο πρωτάθλημα. Τέσσερις μέρες καίγονται τα πιέρια όρη. Μια φωτιά και δεν μπορούν να τη σβήσουν. Είναι δύσβατη η περιοχή, αλλά αέρια μέσα δεν υπάρχουν. Οι τελευταίες, πώς το λένε, η τελευταία ενημέρωση λέει ότι οριοθετήθηκε η φωτιά μετά από τέσσερις μέρες καιγότανε. Βέβαια εδώ δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις οι στρούκτορες, ναι. Γιατί όταν καίγονται το καλοκαίρι, όταν καίγεται το σύμπαν, μας λένε ότι είναι το Mega Therm, κάτι πώς το έλεγε ο Μητσοτάκης πέρσι, που μπορεί να είναι έτσι, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά εκεί σου λέει δεν μπορούμε να τα βάλουμε τη φύση αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι τι να κάνουμε, παράδειγμα. Και εγώ ήταν όλη η χώρα πέρσι και εμείς μαθαίναμε το μεγακλιματισμό, πώς λεγότανε. Τώρα τι έχει και τέσσερις μέρες δεν μπορούμε να. Καταρχήν δεν είχαμε χειμώνα, ρε Πάγκο. Καλοκαίρι είχαμε συνέχεια. Είχαμε κρύα και χαζομάρες. Για πότε λες τώρα. Για τώρα. Για τη φωτιά στα πιέρια, ναι, ναι. Πάλι θα τα φορτώσουμε στον καιρό. Όχι, δηλαδή. Δεν θα τα φορτώσουμε στον καιρό. Απλά πρέπει να σταθούμε λίγο και στην υπερπροσπάθεια που κάνανε για να οριοθετήσουν τη φωτιά. Άλλο αυτό. Ενώ καλά, εγώ δεν προσπερνώ την προσπάθεια που κάνανε. Καθόλου κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή ξέρω ότι καίγεται για τέσσερις μέρες και εγώ ήταν κάτι. Όχι πολύ κάτι, όχι κάτι. Ο Νίκος από τις Σέρες. Καλημέρα στα φιλαράκια. Over 1,5 γκολ ημίχρονο. Over 3,5 γκολ. Κόρνερ ημίχρονο. Over 3,5 γκολ. Νίκη ΠΑΟΚ με 2 πλάς. 2 γκολ πλάς διαφορά. Anytime Μιχαηλίδης, anytime Σαμάτα. Όλο αυτό 41 απόδοση. Ναι. Και λέει γιατί. Ναι, ναι, μάλλον δεν ναι. το έπαιξε. Το έβλεπε όχι, και δεν βγήκε το Σαμάτα, ρε Πάγκο. Α, δεν βγήκε το Σαμάτα. Διαβάζει και δεν καταλαβαίνει, ρε Γιάννη. Ειλικρινά με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Ναι, anytime Σαμάτα. Είναι σαν να περνά δηλαδή το μήνυμα και απλά να το διαβάζει γιατί πρέπει να το διαβάζει. Δεν δίκιο έχεις αυτό. Δεν είναι τρυφή το μήνυμα. Ο Αρτέμις από την Μιχαηλίδης, ξέρεις ότι έγινε ο 22ος διαφορετικός σκόρερ του ΠΑΟΚ στη σεζόν χθες. Ναι. Έχει πάρει γκολ ο ΠΑΟΚ από 22 ποδοσφαιριστές. Δεν το λες και λίγο. Ναι. 22ος διαφορετικός σκόρερ των 120 γκολ που θα άλλαζα εγώ πάντως αν με ρωτούσες κάποια από αυτά τα γκολ και αν τα βάζει ένα σύντερφο. Ναι. Θα προτιμούσα δηλαδή να μην είναι τόσο πολύ σκόρερ. Αλλά να είναι ένα σκόρερ και ένα επιθετικό μέσα. Αν δηλαδή να ήταν ο Ιωαννίδης, ο στυλ Ιωαννίδη, έτσι. Να είχε. Όλοι οι άλλοι έχουν σεντερφόρο εκτός από. Δεν είναι κακό, έχει βάλει ο Μπράντον Τόμας, ρε φίλε. Δεν είναι σεντερφόρο ο Μπράντον Τόμας. Γιατί εντάξει. Όχι, εντάξει. Λες κάτι και σου απαντάω. Ωραία, απάντησε. Μου λες θα ήθελα είπα ένα φόρ. 11 γκολ έχει βάλει ο Μπράντον Τόμας. Δεν θα συμφωνήσουμε. Όχι, θα απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Ο Μπράντον Τόμας, κύριε Πάγκο, είναι φόρ. Έχει βάλει 11 γκολ. Δηλαδή βάζει τον πρώτο μας στην ίδια ζυγαριά με τον Ιωαννίδη, τον Ελκαμπή ή τον Μωρόν ή τον Αλιβάη Γκαρσία. Αυτό λέω ρε παιδί μου. Εντάξει, πήρε τα γκολ. Προφανώς και όχι. Λέω ότι θα προτιμούσα να μην έχει τόσο πολλούς σκόρ και να έχει έναν. Προφανώς και όχι. Δεν τους βάζω στην ίδια αξία. Αλλά εγώ σου βάζω ότι και ο σκουφόρ του ΠΑΟΚ έχει πάνω από 10 γκολ. Φόρ του ΠΑΟΚ υπάρχει πάνω από 10 γκολ. Τι εντάξει, να κάνω τώρα. Ο Αρτέμις από τη Βαρσοβία, τι και. Και αν βάλει ένα ακόμα γκολ ο Σβάπ και ένα ακόμα γκολ ο Μουρκ, ο ΠΑΟΚ θα έχει στη σεζόν 6 ποδοσφαιριστές με διψήφιο αριθμό γκολ. Εντάξει. Καλημέρα τα όμορφα αγόρια. Εκνευρίζει αυτό το εντάξει, ειλικρινά ξέρεις τι μου θυμίζει. Παλιά μαλώναμε με τη μάνα μου και για να τελειώσει η κουβέντα μου λέει εντάξει έχεις δίκιο. Χωρίς να παραδεχτεί ότι έχει άδικο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Δηλαδή καμιά φορά μου σπάει τα μπορεί να έχει δίκιο, ναι. Αλλά μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα που κάνεις τι να το κάνω, εντάξει. Ρε Γιώργο, εντάξει. Το εντάξει, βρες μου εσύ 6 ποδοσφαιριστές στη Σούπερ Λίγκα
που να έχουν διψήφιο αριθμό γκολ 6. Ναι, και μας ενοχλεί που ο Μπράντον έχει 11 και ο Σαμάτα δεν έχει επίσης 11. Τι να κάνω, ρε Πάγκο. Καλό, πάω, okay, έχει, δεν έχει θέμα με το φόρτο. Έχει. Τότε τι συζητάμε τώρα, 11 και διψήφιο. Δεν με χαλάει όμως εμένα που έχω 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό σχεδόν. Με άμα δεν σε εντάξει, Γιώργο. Εντάξει, ρε Γιώργο, εντάξει, ρε Γιώργο, δεν καταλαβαίνω. Όχι. Τι είπες, φίλε, δεν λίγο πιο δυνατά μπορείς να μιλάς. Μπρόκολο είναι αυτό, ναι. Δηλαδή το μαγειρεύεις πριν το πετάξεις. Καλημέρα στα Μενέλα. Γιατί ρε πετάτε τα μπρόκολα, ρε. Ωραίο το μπρόκολο. Δεν υπάρχει. Oh. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι νούμερο ένα για μένα. Πολύ ωραίο. Όταν προτιμήσεις. Εγώ έτρωγα μπρόκολο, εσύ δεν ξέρατε τι είναι. Πότε έτρωγε. Πιτσιρικά με το ζόρι. Ναι. Καλημέρα τα όμορφα αγόρια. Ναι. Έχει ξανασκοράρει 2 γκολ ο Σβάμπ το 2021 και ήταν και αρχηγός στην Αύστρια. Μπράβο. Σε ένα μάτς, όχι Αύστρια. Σε ένα μάτς που είχε σκοράρει και ο Φούντας. Πάγκο Μπιφτεκά μα έστειλε ταμείο. Μπράβο, Μπιφτεκά Πάγκο. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα, δεν έχω ούτε. Και να στείλω και χαιρετίσματα σε ένα ακόμα παιδί που ξέχασα να το διαβάσω το μήνυμά του, το Γιώργο, ο οποίο μου λέει: μόνο με τη Rapid, παιδιά, έβαλε 2 γκολ. Με τον Πάγκο πρώτη φορά, καλημέρα από το Alkmaar. Ωραίο το Alkmaar. Καλημέρα στη μορφότερη παρέα του ραδιοφώνου, γράφει ο Νίκο. Ευχαριστούμε. Κλαίω με καζαμπάκα που από όλε τι διάδε του Μετρόπολη γλεντάει εσά χωρί να υπάρχει αύριο. Άκου λίγο να δει για να το καταλάβει. Μην το κουράσει. Ο καζαμπάκα, χωρί να μπορεί να μπει στη διαδικασία να το παραδεχτεί δημόσια γιατί είναι μεγάλη κοτάρα, γνωρίζει ότι. Όχι, δεν κατάλαβε τι είπα ακόμα. Όχι, δεν θα φτάσω στι μουσε. Θα φτάσω στο γεγονό. Είναι ανοιχτέ οι μουσε. Όχι, θα φτάσω στο γεγονό ότι αυτή η εκπομπή είναι αυτή που τον εκφράζει. Άρα θέλει να συμμετέχει. Ναι! Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Μέχρι τι 3 θα πάμε, να ξέρει. Εγώ δεν φεύγω. Και εγώ το πατάω. Ναι, 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 ναι. Όχι. Ναι. Είσαι έξυπνο. Ναι. Α, πήγε να πατήσει το όχι τώρα. Παιδιά, μόλις είχαμε συνδεθεί με το παιδικό σταθμό τα Σπουργητάκια, παρακολουθήσαμε έτσι από την παιδαγωγό εκεί ένα μάθημα με το Σεριανής Αγωγής. Επιστρέφουμε στην Μοντε. Κανονική. Μόντε. Επιστρέφουμε στην κανονική. Α, πάλι λάθος πήγες να Μοντεσοριανής, το πεις. Ναι. Μοντεσοριανής. Τη Μοντεσόρ την ξέρεις. Ναι. Τη Μοντεσόρ την ξέρεις. Όχι, εγώ στον Ευκλήδη πήγα ένα φιλαράκι. Άμα είσαι σοβαρό. Στον Ευκλήδη και στο Βιάμι. Γιατί ένα παγκό έχει πρόβλημα. Έχω κάνει κάτι ματσάρε στον Ευκλήδη. Πάω κάρα του λέω. Έτσι ρε. Άμα είσαι σοβαρό οργανισμό, γράφει ο Χρήστος, κρατά το ΣΒΑΜ και ταυτόχρονα μπαίνει σε διαδικασία το καλοκαίρι να βρει και να ετοιμάσει τον επόμενο ΣΒΑΜ. Ναι. Καλημέρα παιδιά. Γράφει ναι. ο Χρήστος και νομίζω ότι έχει και δίκιο. Αλλαγέ από ημίχρονο έκανε. Καλημέρα, Μάκη. Σε εσένα τα λέει αυτά. Εντάξει. Εντάξει. Αλλαγές από ημίχρονο έκανε. Μάκης. Τρεις αλλαγές, ένα ημίχρονο για λόγους τακτικής να μου πεις. Ο Στάθης γράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο, για να πάρουμε αποτέλεσμα στην ΑΕΚ, πρέπει να παίξουμε τον δεύτερο ρόλο. Να δώσουμε την μπάλα στην ΑΕΚ και εμείς να βγαίνουμε στην κόντρα. Δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να κρατήσει το τραζίσιο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Γιώργος Δαράτης από την Αθήνα στέλνει την καλημέρα του. Και όπως πάντα σταθερό στην άποψή μου, το πρωτάθλημα θα κριθεί στο τέλος των play-off, όχι κάθε αγωνιστή να αλλάζουμε τον υποψήφιο πρωταθλητή. Φοβερό πρωτάθλημα, το μόνο μελανό σημείο γράφει εδώ στο μήνυμά του είναι ότι παίζει η πρώτη εθνική Ελλάδος Σαμάτα. Τι να σου πω γιατί τώρα αυτό. Έχει άλλους πριν το Σαμάτα παίζουν. Όλες οι προσφορές. Τι γίνεται. Καλημέρα στον Νορθάμπτον. Πολύ βροχή από χθες, παιδιά. Όλα ανοιχτά. Το διάβασα. Ο Τζίμας γιατί εξαφανίστηκε, το διάβασε στο αερόγραφο. Όχι. Πότε ήρθε αυτό. Δεν είπε πριν από 10 δευτερόλεπτα το διάβασα το μήνυμα. Το διάβασα, ναι. Καλημέρα από τον Νορθάμπτον. Πολύ βροχή από χθες. Όλα ανοιχτά στο πρωτάθλημα. 4 μέρες καίγονται τα πιέρια, η ΑΟΔΗ. Μια φωτιά δεν μπορούν να σβήσουν. Ιστερόγραφο. Ο Τζίμας γιατί εξαφανίστηκε. Αυτό δεν το διάβασα. Το φάγες. Μα δεν ήξερα ότι. Όταν το άνοιξε, τύχει και άλλο κάτω. Α, sorry. Εντάξει. Ο Τζίμας γιατί εξαφανίστηκε. Πού εξαφανίστηκε ο Τζίμας. Είναι εκτός αποστολής, λέει. Δεν παίζει κτλ. Αυτό. Γι' αυτό ρωτάει ο φίλος. Όλες. Γιατί εξαφανίστηκε όμως. Όχι, δεν είναι σωστό το ρήμα. Εξαφανίστηκε αυτό, θέλω να. Το εξαφανίστηκε το ρήμα. Για μένα μπορεί να είναι και εν μέρη σωστό, ναι. Τι λες, ναι, μπορεί να είναι και εν μέρη σωστό. Κυβερνητικέ εκπρόσωπε. Όχι, δεν είναι. Το που εξαφανίστηκε, δεν μπορώ να πω το φίλο τι χαζομάρα γράφεις. Ναι. Θα σου πει, απάντησε μου τεκμηριωμένα ότι δεν έχει εξαφανιστεί ο Τζίμας. Ναι, αν δηλαδή κάποιο λέει εξαφανίστηκε, τον ακούσουμε σε βαρύ. Ναι, ακούω. Ναι, δεν μπορώ να σου πω. Ωραία. Τώρα, αυτό που λέει ο Καζαμπάκας, γιατί εξαφανίστηκε. Γιατί προφανώς θέλουν να στηρίξουν το Σαμάτα.
Αν ο Ιωαννίδης ήταν στον ΠΑΟΚ, γράφει ο Γιώργος, ο στρατηγός Λούτσι φυσικά δεν θα τον έβαζε να παίξει, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αντικαταστήσει το Σαμάτα. Υπόθεση εργασίας είναι αυτή. Μια ερώτηση. Γράφει ο Βασίλη, θα δοθούν προσπόληση μεμονωμένα εισιτήρια για τους κατόχους διαρκείας, όχι VIP. Και αν ναι, πότε. Καλημέρα από τον Γκένγκ το Ασπρόμαυρο. Ποτέ. Δεν θα δοθούν. Δηλαδή. Όχι. Μανώλης, καλημέρα. Νομίζω, παιδιά, μισό λεπτό, ρε Γιάννη, μισό λεπτό. Νομίζω ότι μπορεί και αύριο να βγάλει ανακοίνωση ΠΑΕ για τα εισιτήρια με την Club Bri στο πώς και τι. Αν βγάλει ανακοίνωση. Ο Γιώργος, πάνω σε αυτό που λέμε για τον Τζίμα, γράφει κάτι σωστό. Πόσοι 17χρονοι παίζουν σε όλη την Ευρώπη σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό? Πολύ. Σωστό κι αυτό. Πολύ. Σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Πολύ. Πολύ. Μπαρτσελόνα, θες να σου πω ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό? Εντάξει, μην πιάσουμε τώρα όμως περιπτώσεις που είναι ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, δεν είναι. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα έπιασε τώρα περίπτωση, η Μπαρτσελόνα. Okay. Πολύ ωραία. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι. Ο Γιαμάλ, αυτή η παιχτούρα που λέμε ότι είναι ο υπερφυσικός παίκτης, όπου έχει έρθει εξωγήινος, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Ναι, πάνω από 5 δεν είναι, γράφει. Ναι, πάνω από 5 δεν είναι. Δηλαδή τώρα θέλετε να μου πείτε εσείς, για παράδειγμα, ότι ο Τζίμας. Τώρα ανοίγουμε μια κουβέντα που την έχουμε κάνει 300 φορές. Όχι, αυτή την έχουμε κάνει, μην την ανοίξουμε. Όχι, απλά, όχι, θα τολμήσω να την ανοίξω, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Ναι. Και έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα. Κάποιος μπορούσε να πει κακεντρεχή Ζαΐρη, την ανοίγει. Άρα ο Τζίμας είναι σαν το Γιαμάλ σε επίπεδο, σε ρωτάει ο Γιώργος. Να τελειώσω λίγο την κουβέντα. Να τελειώσω λίγο την κουβέντα. Να τελειώσω λίγο την κουβέντα μου, μπορώ. Ναι. Ένα λεπτό δώσμα, αλλά χωρίς να με διακόψει. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν σε διακόπτω, αγόρι, Γιώργο. Χρόνο σου, μα είναι και 32 ώρε, αγόρι μου, καλό. Τι φεύγει, φεύγει τώρα. Γιατί φεύγει, αφού ο χρόνο πέρασε, Γιώργο, ο χρόνο. Ο χρόνος, τι να κάνουμε, δεν τον νικάει κανείς τον χρόνο. Πάμε, Θανάση μου, να νικήσουμε. Πάμε σε παράθυρο στα σπόρε, Θανάση, με τον χρόνο! Του χρόνου θα το βάλει, αυτό δεν θα πάμε. Εσύ, δεν καλά ρε αυτά τα παιδιά. Ο ένας μου λέει, έχει περάσει 10,5, κόψε. Κόβω εγώ στον αέρα, μαλώνω με τον άλλον και τώρα που κόψω τον αέρα αυτός δεν πάει σε διάλειμμα. Αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργος, δεν θυμάμαι τι έλεγε ακριβώς. Και αν με βοηθήσει, και μου πεις τι έλεγες, θα θυμηθώ και τι ήθελα να πω. Τι έπε, ρε, τι έπε. Αυτός μέχρι να τα πει όλα, θα το γρήγορα, ρε. Όχι, θα τολμήσω να την ανοίξω, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Ναι. Και έχει την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα. Κάποιος μπορούσε να πει κακεντρεχή Ζαΐρη, την ανοίγει σε αυτήν την κουβέντα. Άρα ο Τζίμας είναι σαν το Γιαμάλ σε επίπεδο, σε ρωτάει ο Γιώργος. Να τελειώσω λίγο την κουβέντα. Να τελειώσω λίγο την κουβέντα. Να τελειώσω λίγο την κουβέντα μου, μπορώ. Ένα λεπτό δώσμα, αλλά χωρίς να με διακόψει. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν σε διακόπτω, αγόρι, Γιώργο. Χρόνο σου, μα είναι και 32 ώρε, αγόρι μου, καλό. Τι φεύγει, φεύγει τώρα. Γιατί φεύγει, αφού ο χρόνο πέρασε, Γιώργο, ο χρόνο. Και μετά εσύ και ρατσούκλι απέναντι, αφήνεις το μικρόφωνο ανοιχτό για άλλα 3 λεπτά. Πάρε το χρόνο σου, πάρε το χρόνο σου. Δες τώρα, έχεις ένα 20 λεπτό σε λιβάδι. Φως έχει πλημμυρίσει ο ήλιος με φως. Κάλπασε καθαρό αιμό. Όρμα. Πάτε ρε. Μένει ο Σαμάτα και πάει. Φεύγει ο Σαμάτα και πάει Κόπα Αφρικα. Ο Λουτσέσκου λέει ότι δεν χρειάζομαι φορ, έχω και τον Μπράντο Τόμας, θα έχω και τον Στέφανο Τζίμα. Ο Τζίμας του βγάζει παιχνιδάκια, του βάζει και κάποια γκολ, κάνει δουλίτσα κάποια παιχνίδια και ξαφνικά επιστρέφει ο Σαμάτα και δεν βλέπουμε ξανά Στέφανο Τζίμα. Άρα θέλω να σου πω ότι ο Τζίμας στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε κάποιες ομάδες που για μένα αυτό το κάποιες ομάδες με εκνευρίζει, χωρούσε στον ΠΑΟ και θα μπορούσε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αυτό θέλω να σου πω. Τελειώνουμε εδώ την κουβέντα. Ναι. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Δημήτρη που λέει και με αφορμή τη φωτιά, ρε παιδιά, θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε πώς είναι τώρα όλες οι περιοχές που κάψανε τα τελευταία 3 χρόνια. Δημήτρης από τη Στουτγκάρδη. Εγώ σου τι λέω. Τι έχει γίνει δηλαδή στα καμένα. Είχε κάνει ένα οδηπορικό, νομίζω, Sky με τον Νικολαίδη στη Δαδιά. Τραγωδία. Τραγωδία. Τραγωδία είναι, ρε φίλε, για εκείνη την περιοχή. Δηλαδή, άμα δεν πει τραγωδία αυτή τη λέξη, πού θα την πει. Εντάξει. Καλημέρα στην κυρία στο Χείρο Διαχειρός. Για το ΣΒΑΠ το έλεγαν για τα Χριστούγεννα γιατί δεν τον κλείνουν. Και σε αυτούς που λένε ότι είναι αργός, θα ρωτήσω αν έλεγαν το ίδιο για τον Κούρτιτς που δεν ήταν και μικρός. Λέει ο Δημήτρης από τη Στουτγκάρδη. Ο Μανώλης από το Ασπρόμαυρο Γκένκ είναι ο Κωστής που γράφει από το Ασπρόμαυρο Γκένκ και είναι και ο Μανώλης που γράφει από το Ασπρόμαυρο Γκένκ. Ωραία. Ζαέρι, εσύ θα έρθεις στον Μπρούγε για το μάτς? Όχι, φίλε, εγώ δεν θα πάω, δεν θα ακολουθήσω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι. Αν έρθεις, σε χρωστάω κάτι παπούτσια, γράφει φίλος. Θα μπορείς να βρεις τον Κουλιανό. Αν θυμάσαι, θα κάνω δώρο. Τον Κουλιανό μην τον βρεις γιατί θα τη τσαλακώσει.
πιο έμπιστος από όλους είναι ο Πετρωτός. Ναι, αυτό. Βέβαια, επειδή και ο φίλος εδώ το διαπραγματεύεται, λέει θα στα κάνω δώρο να, αρκεί να μας βρει καμιά άκρη να μπούμε στο γήπεδο. Κρίμα είναι, λέει, να παίζουμε στο σπίτι μας και να μην μπορούμε να πάμε. Είσαι η μόνη λύση, γίγαντά μου. Κατάλαβα, πάντα παπούτσια. Ξέχνα το δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για γίγαντες εδώ που λέει κάτι, γίγαντες έκανε μπορείς. Μάνα μου προχθές, ωραία ήταν. Με μισό κιλό φέτα. Μανώλη, προσπάθησα, φίλε, το είδες, μπροστά σου έγινε. Ο Μάκης λέει εν αέρια μέσα έχουμε. Αέρια μέσα, δεν ξέρω. Ναι, είπες αέρια αντί για εν αέρια. Αέρια είπα. Αέρια είπες, ναι. Συγγνώμη, πάνω στην ένταση της στιγμής. Και περίμενα και προσευχόμουν ένας να το στείλει το μήνυμα. Δεν ήθελα να είμαι εγώ κακεντρεχής. Παναγιώτης, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Πρωτάθλημα και κύπελο ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Το γράφει το συστηματάκι, το δώστε. Για άλλη μια φορά είδαμε ότι η ΠΑΕ κάνει διακρίσεις με βάση του πορτοφόλι. Έδωσε εισιτήρια μόνο στα VIP και στους συνδέσμους και όλα μια χαρά. Και στους υπόλοιπους τους πέταξε στην Μπέλιτσα. Μόνιμο παράπονο. Ποιος Κωστής Βασίλης από τον Γκένκ το Ασπρόμαυρο. Ναι. Κι άλλος και τρίτος. Ναι. Α, όχι. Ποιος Κωστής ο Βασίλης από τον Γκένκ το Ασπρόμαυρο. Εντάξει, Βασίλη, δεν είσαι μόνος από τον Γκένκ το Ασπρόμαυρο, είναι και ο Κωστής. Μπράβο. Και ο... Α, όχι. Εγώ παρακολουθώ. Κλείψη μουσική. Κλείψη μουσική. Τώρα κατάλαβα. Ο Κωστής δεν είναι από το Ασπρόμαυρο τον Γκένκ. Από πού είναι. Δεν ξέρω πού είναι, δεν γράφει. Ο Βασίλης είναι. Ναι, συγγνώμη, Είναι ο Βασίλης και ο Μανώλης, ναι. Okay, αυτά. Ευχαριστώ, Θανάση, κλείσει. Όχι, άστα. Τώρα θα πω κάτι άλλο γι' αυτό. Ο Κωστής τώρα. Κωστής, εδώ πάει ο Κωστής. Γιάννη, το χθεσινό αφιέρωμα στον κύριο Σταύρο Πετρακόπουλο, πραγματικά εξαιρετικό. Ναι. Χθες στην εκπομπή στην Νόβα, στο Monday. Δεν λέγεται Monday επειδή ήταν Πέμπτη. Τετάρτη. Τέλος πάντων, λέγεται Nova Sports. Παρουσιάσαμε έτσι τον Σταύρο Πετρακόπουλο, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. 80 χρονών κύριο Σταύρος. Όλα αυτά τα χρόνια είναι αποκούμπημα, στήριγμα με τις ιστορίες του, τα στατικά του. Ό,τι θες, ρωτάς, απαντάει. Χωρίς ούτε να κομπιάσει κάποια στιγμή, δεν υπολογίζει ούτε αν μπαίνει σε διαδικασία να ψάξει. Θέλει μόνο να σε βοηθήσει. Είναι τρομερός άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος και βέβαια ο θησαυρός του είναι ανεκτήμητης αξίας. Κανείς άλλος δεν έχει αυτά που έχει αυτός. Μόνο ένα θα σας πω. Κάποια στιγμή μια ιστοριούλα έτσι γρήγορη. Από τις άπειρες που μπορεί να λέει ο κύριος Σταύρος. Είμαστε, λέει, 1976. Και το έτος είναι δίσεκτο. Αλλά εκτός το ότι είναι δίσεκτο το έτος, έχει και 5 Κυριακές ο Φεβρουάριος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι δίσεκτο, δηλαδή έχει 29 ο μήνας, έχει και 5 Κυριακές. Και Κυριακή 29 Φεβρουαρίου του 1976 έχει κανονική αγωνιστική. Και ένα από τα παιχνίδια είναι το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εκεί ο Τωμάς 02 με το διαιτητή το Ράμο που του δαγκώσαν το αυτή. Είναι μια ιστορία, αυτή τη λέω, δεν είναι τώρα για να μπει. Δεν θα συζητήσουμε για αυτήν την ιστορία. Είχαν γίνει διάφορα τότε εκείνη τη μέρα στο Άγριο. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκείνο το μάτς, εκείνη η αγωνιστική. Και γυρίζει την εφημερίδα ο κύριος Σταύρος και κάθεται έτσι με το κοφτερό μυαλό του και λέει. Υπολογίζει ότι για να ξαναέρθει δίσεκτο έτος και ο Φεβρουάριος να έχει 5 Κυριακές, θα πρέπει να περάσουν 28 χρόνια. Άρα από το 76 που εκείνη τη μέρα κάντε το εικόνα σαν να τον έχετε μπροστά σας στο γραφιάκι της Θεσσαλονίκης της εφημερίδας με τον τεράστιο δάσκαλο Σταύρο Ρεπανά εκεί και άλλους βέβαια δασκάλους εννοείται, αλλά λέω που σχετίστηκε. Πάει και λέει ότι οι παίχτες αυτοί που παίξανε σήμερα ξανά δεν θα ξαναπαίξουν. Όπα ρε τούτε, τι δεν. Δεν υπάρχει, θα πρέπει να περάσουν 28 χρόνια για να ξαναέρθει δίσεκτο με 5 Κυριακές. Το έγραψε και έμεινε στην ιστορία. Και τώρα από το 2004 θα ξαναπάμε το 2032 για να συναντήσουμε ξανά δίσεκτο έτος με 5 Κυριακές στο Φλεβάρι. Ωραίος. Άστο τώρα. Ναι. Σιγουρότατα. Πολύ ωραίος. Σίγουρα λέω Θανάση. Σίγουρα ρε Θανάση. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, παιδιά. Σας παρακαλούμε. Ναι. Εντάξει. Θα δώσουμε όνομα σε. Λίγο. Έκανε ένα ποστάρισμα ο Γιάννης Μιχαηλίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία που έχει γονατίσει και έχει τα χέρια ψηλά και λέει το σημερινό το βάλαμε μαζί. Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα δίπλα μου και ξέρω πως θα μας προσέχεις πλέον από εκεί ψηλά. Αφιερωμένο το μήνυμα στον πατέρα του, τον Θόδωρο που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Καλημέρα και στο φίλο τον Οδυσσέα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Μας κάνετε και γελάμε στη δουλειά μόνοι μας σαν χάνει. Μπράβο. Και να μας κοιτάει το boss και να λέει τι βλαμμένο είναι αυτό.
Πρωτάθλημα στον πύργο των Λευκό, τα φιλιά μας. Γεια σου, Οδυσσέα. Πολύ γλυκό το μήνυμά σου. Φαντάζεσαι τώρα να είναι κανένας γιατρός, να έχει ακουστικά, έτσι να πάει ο ασθενής, να είναι γιατρός αυτός και να βλέπει την ακτινογραφία και να αρχίζει να γελάει. Και καλό είναι αυτό. Καλό είναι, θα χαρεί και ο ασθενής, λέει για γελάει ο γιατρός, όλα καλά πάνε. Ναι, ναι, ναι. Γιατρός είσαι, Οδυσσέα, τι είσαι, να έρθουμε να μας κάνει μια... Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει κοιτάει τον boss. Τον boss μπορεί να είναι ο διευθυντής της κλινικής. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Καλημέρα και στο φίλο τον Σάβα, καλημέρα. Και στο φίλο τον το Γιώργο. Φοβερό στατιστικό έχει και το αναδεικνύω, ο Κουέστα απέκρουσε το 8ο πέναλτι στο πρωτάθλημα. Έφτασε τον Αριάν Μπεκιάη στην κορυφή των ξένων τερματοφυλάκων στο σχετικό πίνακα. Αχα. Μπεκιάη μόνο με όφι ή και με άλλη ομάδα. Δεν θυμάμαι, μόνο με όφι έπαιξε. Το διαβάζω από το Soccer Base και από το φίλο μας τον Τζακίρι. Ναι. Τέσσερα έχει πιάσει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Κουέστα. Ναι. Τέσσερα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Δύο με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο ο Άρης έχασε και τα 6-7 παιχνίδια. Τα 6-7. Ναι. 7 ή 6. Κάτσε, δεν είπε έχασε και τα 6-7. Ρε παιδιά τώρα, γιατί τσαντίζεσαι. Αυτά παιχνίδια, α, όχι 7 παιχνίδια, αυτά παιχνίδια. Και ο κύριος απέναντι 7. Λέει αυτός, εγώ λέω και αυτά. Και λέω, ρε Γιώργο, δύο λέμε ότι... και οι δύο είστε μπούφοι. Είπες πριν όταν είπα εγώ Νίκο η οπτικό, Νίκος και παραδέχτηκα ότι το είπα... Εγώ είπα αυτά. Εσύ δεν είπες αυτά. Θα το ψάξει να το βρει. Αν μπορείς να θανάσεις, συγγνώμη, να πληρώνω κιόλας. Ο Χούλιαν Κουέστα απέκρουσε το 8ο πέναλτι στο πρωτάθλημα. Έφτασε τον Αριάν Μπεκιάη στην κορυφή των ξένων τερματοφυλάκων στο σχετικό πίνακα. Τέσσερα έχει πιάσει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και δύο με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ο Άρης έχασε και τα 6 αυτά παιχνίδια. Ναι. Αυτό είναι από τα αλλά δεν λέει εδώ ο Μπεκιάη αν επεξημώ με τον Όφη. Το θυμάσαι με άλλη ομάδα του Μπεκιάη. Θα πατήσω σαν... να δω. Όχι, 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 όχι ρε φίλε, πειράσει, μπορώ, μιλάτε, όχι. Έτσι κι αλλιώς δεν με ακούτε, μόνοι σας μιλάτε. Τι λες ρε. Ναι ρε. Εγώ νομίζω, μου έρχεται σαν να έχει παίξει τον Ιωνικό ή μόνο Όφη. Αυτό δεν θυμάμαι, Όφη σίγουρα. Και έχει πιάσει τόσα πολλά πέναλτι ο Μπεκιάη. Μάλιστα. Ωραίο, είδες πάνω που λέγαμε για τον Σταύρο, τον κύριο Σταύρο Πετρακόπουλο, στατιστικό λόγο. Έρχεται και ο Τσακίρης είναι φοβερός. Φοβερός. Και με έχει κάνει τόσα όλα αυτά τα χρόνια τρομερή δουλειά. Τώρα, επειδή μιλάει για. Όφη Ιωνικός και ανόρθωση αμοχός του. Βλέπεις. Ναι. Τι να δω, εγώ σου είπα δεν έπαιξε μόνο στον Όφη, τι μου λες, βλέπεις. Όχι, βλέπεις ότι ήταν μια δικαιολογημένη απορία. Μάλλον έχει παίξει του Κουέστα, ξέρουμε ότι. 5-6 σεζόν στον Όφη και 3 στον Ιωνικό. Ναι. Δεν έπαιξε δηλαδή μόνο μία σεζόν στον Ιωνικό. Ναι, άρα ο Κουέστα τα πιασε όλα. Μισό λεπτό, δεν την γλιτώνει. Πάμε στο ΒΑΡ, ναι. Άρα ο Καζαμπάκας θα πάει στο ΒΑΡ. Τον έχουν καλέσει στο ΒΑΡ. Μπορεί εδώ να έχουμε αλλαγή στην απόφαση του διαιτητή του Ζαέρη. Καμία αλλαγή. Ωστόσο, ο Άρης έχασε και τα 6-7 παιχνίδια. Τα παιχνίδια. Δηλαδή. Στην αρχαιότητα. Εγώ θα λέει ο ένας στο ραδιό. Το 7 στην αρχαιότητα είναι ο αριθμός τελειότητας. Τυχαίο που το είπα εγώ. Και στο καζίνο τα 3 εφτάρια σου ανοίγουν. Ναι. Αλλά λέει τώρα το άξιο στο ραδιόφωνο θα πει ένας. Ότι ο Κουέστα, ο Άρης έχασε αυτά τα 6 παιχνίδια. 7 ήταν, θα πει ο άλλος. Ναι. Θα μαλώνει ο κόσμος. Αυτό θέλω. Κατάλαβες τι θέλω. Γιατί και οι δυο τα ακούσαν στο ραδιόφωνο. Ωστόσο, ο Άρης έχασε και τα 6-7 παιχνίδια. Φιλαράκι, το κάνει, κατάλαβες. Ναι, 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 ναι. Έβαλε και γραμμή τώρα. Ξέρετε, μου θυμίζει έτσι. Πήγε τη φάση αργά. Ωστόσο, ο Άρης έχασε και τα 6-7 παιχνίδια. Ξέρετε, μου θυμίζει. Εμένα μετά από 2 ώρες μα αμπούκα στο τσιρτσίρ με ζε και να λέω στο Θάνο πορτοκαλόπιτα έχει να πάμε. Όπου παιδιά τώρα το κάνω εικόνα εκεί στο Καρολί και Δημητρίου 9 στον εκεί, Εύωσμο. Εκεί, ναι. Δυτικά τώρα έχουμε τερλικώσει. Τερλικώσει, ναι. Τι άλλο θα φάμε, ναι. Τι έχει. Το μενού. Πήρατε 3 σελίδες να πήρατε. Δεν τα έφερναμε σελίδες. Ναι. Φοβερό τσιρτσίρ μεζέ. Κρεατικά θαλασσινά, ό,τι αγαπάτε. Μεζεδάκια, ωραία, μεγάλη κάβα κρασιών, παιδιά. Κέρμου 26 εκεί στο Άμμο Διάνο απέναντι. Ναι. Και εγώ μόνο που... ιδέες ρίχνω, έτσι. Ναι. Γουστάρετε σε κρεατικό κάτι. Κρεατικό, θυμάστε... όχι, όχι, εγώ θέλω κρεατικό σήμερα. Καλά, εντάξει. Μη μου πεις πορκέτα, έχει κι άλλα. Όχι, όχι, δεν πάω πορκέτα. Ναι. Πάω σε κεφτεδάκια σχάρας. Μπράβο. Πάω σε μελωμένα μπριζολάκια. Μπράβο. Πάω σε λουκάνικο γρεβενών. Ωρε, φίλε. Αντί να πάω στα γρεβενά, έρχεται το λουκάνικο σε εμά. Έχετε εδώ στο τσιρτσίρ μεζέ. Πάω σε κοτοπουλάκι στο τηγάνι.
Με το τηγάνι το φέρνει. Παιδιά, αλήθεια, του τρέξα τα σάλια τώρα. Με το τηγάνι το φέρνει. Να ξέρεις, όπως κάνει το θράψαλο με το τηγάνι, φέρνει και το κοτοπουλάκι με το τηγάνι. Yes. Και πηγαίνω απέναντι στο φούρνο και παίρνω δύο φρατζόλες. Και αρχίζω τη βούτα. Βούτα! Ωστόσο, ο Άρης έχασε και τα 6-7 παιχνίδια. Καλά, αυτό ήταν στάνταρ. Έτσι, 6-7. Καρολί και Δημητρίου 9 δυτικά στον Εύωσμο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, τα δύο τσιρτσίς μεζέ που υπεραγαπάμε. Λίλα, το όνομα. Ποιο όνομα? Του τυχερού της τυχερής. Ναι. Άντε Λίλα, άντε κοπέλα. Καλά έχει, δεν κάθεται. Κάθεται. Λοιπόν, κάθεται, αλλά, αλλά κάθεται. Καθήμενοι εργάζονται. Καθήμενοι εργάζονται. Γίνεται πανζουλισμός. Δεν είναι το πιο κάτα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να είσαι αντιμέτωποι με το τηλεφωνικό κέντρο του ομίλου Μετρομίδια. Μπράβο, το, το ξέρετε αυτό. Εμείς κάνουμε εδώ το χαβαλέ μας, περνάμε ωραία. Τι αυτά, και κάποιοι τώρα. Ναι. Εντάξει, μην τα. Μου θυμίζει λίγο το DHI όλο αυτό. Έχει ένα θεματάκι, πας DHI. Έχει θέμα με τριχόπτωση, πας DHI. Τσιμισκή 99. Τσιμισκή 99. DHI.gr και το αποτέλεσμα μετράει. Σωστό. Και μπαίνετε τώρα, κλείστε ένα απολύτως δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού. Το μεγαλύτερο ιατρικό οργανισμό 54 χρόνια εξειδίκευση στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης. Απολύτως δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού. Κλείστε το σήμερα. Τηλεφωνήστε 2310-2645-27 ή στο DHI.gr. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάνουμε Μπρούκλι σήμερα άντρα. Ναι. Πηγαίνει οπτικά Ζωγράφος. Ναι. Στα δύο εμβληματικά καταστήματα. Ναι. Γιατί είπαμε, εκτός από το κατάστημα στην Ερμού, Ερμού 77, αποκτήσαμε και δεύτερο κατάστημα, Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο. Ωραία. Και πηγαίνεις λοιπόν εσύ, παλικάρι μου. Άντρας είναι. Γιατί φαντάζομαι το παλικάρι μου, τι θα είναι, ρε, ξέρω εγώ, με τη φόρα που παίρνεις καμιά φορά, μπορεί να είναι καμιά καλή. Και μάλιστα ο διαγωνισμός λήγει εύκολα γιατί είναι σπάνιο το όνομά του. Σπάνιο, δηλαδή δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία. Ναι, δηλαδή. Νέστορας. Νέστορ. Νέστορας. Νέστορ είναι το σωστό. Νέστορα πες τον εσύ. Μπέλος. Νέστορ Μπέλος. Νέστορ Μπέλος. Ωραίος. Ωραίος. Πολαρόιτ γυαλάκια. Δικά σου τα τσίμπησες. Ευχαριστούμε πολύ για τον διαγωνισμό. Θα πάρει ο χαμός και πάλι. Θα πάρει, θα πει ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί. Φυσικά θα πει ευχαριστώ. Τι, δεν είσαι αγενής, φαίνεσαι καλλιεργημένος άνθρωπος. Ναι. Να ξέρει πάντω και να πει. Και εμείς λέμε να. Κάνα τυροπιτάκι, πάντω κάνα κιλό τυροπιτάκι. Σωστό. Ναι. Και εμείς λέμε να. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα οπτικά Ζωγράφος. Και ηλεκτρονικά μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας. Optics.gr. Λίγα, δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω όλο αυτό. Κάθε μέρα, σε κάθε εκπομπή, δίνουμε ένα ζευγάρι γελιά ηλίου. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε Polaroid και αύριο ένα ζευγάρι γελιά ηλίου Polaroid θα δώσουμε. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε σε άλλες καταστάσεις. Έχουμε ό,τι μέχρι τέλος Απριλίου. Τρεις εβδομάδες ακόμα θα σας κάνουμε. Κάθε εβδομάδα διαφορετική μάρκα. Από το δεν βλέπουμε θα είστε κουκλοί. Αλλά μπορεί να βλέπονται, ρε. Ναι, ναι, σωστά. Τι, Ζαΐρη και πάνω. Εξιδίων τα αλέτρια. Α, μπράβο. Τα αλέτρια. Τα αλέτρια. Νέστορ. Ποιο, ο Νέστορ τι ήταν, ποιος ήταν ο επωνομαζόμενος στον Τροϊκό πόλεμο, πώς το λέγανε οι Αχαιοί. Ο Νέστορ, μην πεις τίποτα ο Σουγιάς, όχι ο Μπαλαμούτης. Εξολοθρευτής. Όχι, αυτά είναι. Είναι δυνατόν στον Τροϊκό πόλεμο να υπήρχε Νέστορ ο εξολοθρευτής. Ο του Τρόλου. Σιγά μην πήγε και μεγάλη τον πάτο σχολή να πολεμήσει. Ρε εσύ, δεν σας βλέπω. Ήταν ο Οδυσσέας, ήταν ο πολυμήχανος, ας πούμε. Η Ελένη ήταν η ωραία. Τεμπέλαρο και τον βάλα να πολεμήσει. Δεν το ξέρεις δηλαδή. Όχι. Εντάξει. Εσύ το ξέρεις. Το ξέρω. Πες το. Έτυχε να το ξέρω αυτό. Δεν λέω ότι ξέρω τι ναι, γενικώς. Ρε, Γιάννη, έτυχε να ξέρω για τον Νέστορα. Πες το, ποιος ήταν ο Νέστορας. Όχι ποιος ήταν. Δεν λέω ότι ήταν. Πώς το λέγανε, ρε Πάγκο. Πώς το. Λοιπόν, ήταν ο Σοφός. Ο Σοφός, δηλαδή θεωρούταν. Πηγαίναν το συμβουλεύονταν οι άλλοι. Όταν ας πούμε λέγανε τώρα. Συμβουλεύονταν τον Νέστορα. Ο Νέστορας Σοφός. Δεν είναι έτσι. Έκανα λάθος. Γιατί Google. Ο Νέστορας ήταν μυθικός ήρωας αρχαίας Ελλάδος και βασιλέας της Πύλου. Ναι, βρε αγόρι μου. Δεν σου λέω πιανού ήταν βασιλιάς. Ναι. Τέλος πάντων, τζάμπα ρώτησα, αναρωτήθηκα χωρίς να. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, την παρέα, την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που στο Production έδειξε και αυτό τη δέωση υπομονή για κάποιον. Γιατί ξανακλάω εδώ μαζί μας, κάνει πολλοί κόσμοι υπομονή. Εσύ ήξερες ότι η σύζυγος του Νέστορα ήταν η αναξιβία
κόρη του Κρατιέα ή η Μνησιώχη κόρη του Αφιδάματα ή η Ευρυδίκη κόρη του Κλίμενου, τα ήξερες εσύ. Αυτά για τον Έστωρα. Άσε μας ρε Πάγκο. Απαράτα μας. Γεια σας. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με τους 35 συνεργάτες. Κάτι πήρε με τον Καζαμπάκα και πανηγύρισε. Κάτι... Γελίε. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι διάλεξε ο Γιώργος να ρίξει τίτλους τέλος στην εκπομπή. Και έπεσε και ο ίδιος γέροντας. Του φύγανε ένα θερμό, του έφυγε και ένα στυλό που δεν έχει. Ευχαριστούμε Θανάση, ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Τώρα τη λεπικαιρότητα με Αρναμπίκου και ακολουθεί εκπομπή στη Σέντρα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας σε αυτήν την ηλιόλουστη ημέρα και καλή συνέχεια στην ακρόαση, αυτή την ηλιόλουστη ακρόαση. Την κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολη 5 και 5. Φιλιά!